Να είμαστε. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Τι ωραία. Έτσι, ρε, ένα. Έτσι, να... Χαλαρό παιχνίδι, ρε παιδί μου, κάθεσαι, το βλέπεις. Σφιχτό. Σφιχτό, όπως λέγανε κάποιοι. Έτσι, που θα έχουμε ένα σφιχτό παιχνίδι και κρατάμε το 0 και παίρνουμε το 0-0. Το παίρνουμε, το προγράφουμε το 0-0. Το γράφουμε το 0-0. Ωραία, και έχει 5 γκολ, 45. Όταν κάνει σχέδια, ο Θεός γελά. Πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Τέλος πάντων, μεγάλος ΠΑΟΚ, μεγάλη βραδιά, μεγάλη ένταση, τεράστια ένταση. Εντάξει, είναι από εκείνα τα παιχνίδια που θα τα μνημονεύουμε για χρόνια. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει στη σειρά με τη Σπαρτάκ. Ναι, εντάξει, παραμένει είναι ένα παιχνίδι που θα το θυμάσαι για πολλά χρόνια. Τέτοιες ευρωπαϊκές ανατροπές. Απλά είναι και επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει. Αυτή είναι η αλήθεια. 100%. Όταν φτάνεις σε επίπεδο Champions League, προκριματικών βέβαια, αλλά με ομάδες που είναι Champions League, είναι του θεσμού. Και η Βασιλεία και η Σπαρτάκ είναι ομάδες οι οποίες παίζουν σε αυτό το επίπεδο αρκετά χρόνια. Και καταφέρνεις ένα παιχνίδι που στράβωσε τόσο πολύ στην αρχή. Θα αναλύσουμε το γιατί στράβωσε. Δεν βλέπουμε μόνο τα θετικά. Η διαδικασία εξέλιξης άλλωστε της ομάδας δεν είναι να καταγράφεις μόνο τα ωραία και αυτά που συμφέρουν. Καλά, ναι, ναι. Αυτό τι είναι, ρε φίλε. Τι σου θυμίζει έτσι όπως το βλέπεις να πέφτει στην. Είναι ένα θρεπτικό γλυκό για δύσκολα παιδιά που δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά. Αυτό. Μεταφέρω αυτό που γράφει από κάτω. Τώρα, τι σου θυμίζει εσένα, δεν ξέρω. Ναι, βγαίνει έτσι όμως, γιατί δεν μένεις εκεί. Ωραία, δεν είχα δει πώς βγαίνει. Τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ. Όχι το κανάλι του Προέδρου, αναρωτιέμαι. Δεν είναι πουθενά, σοκ. Σοκ. Μείνετε εδώ. Δείτε το πριν το κατεβάσουνε. Μόνο το κανάλι του Προέδρου θα βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία του πράγματος. Θα αναλύσουμε το γιατί. Είχαμε αυτό το κακό 20 λεπτό. Θα αναλύσουμε το γιατί η ομάδα. Θα παραδεχτούμε ότι μετά το δεύτερο γκολ τη Σπαρτάκ όλοι ήμασταν ότι όχ, θα φύγει πολύ. Τελειώσαμε. Φύγει για τρίτο και τέταρτο. Και... Κοίτα μέσα μου, επειδή είδα δύο ενέργειες του Πέλκα να του περνάει σαν να μην υπάρχουν, έλεγα δεν μπορεί. Κάτι θα βρούμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτοί βρέθηκαν με 0-2 μπροστά στο σκορ χωρίς να πει ότι. Με 2-2. Ναι, σε πίεσαν ότι. Αλλά όλα στο ποδόσφαιρο έχουν εξήγηση, Νίκο. Ναι, δεν διαφωνώ. Και σε όλα τα θέματα όλα έχουν εξήγηση. Βασικά τα πάντα έχουν εξήγηση, εκτός από αυτά που λέει ο Λιακόπουλος. Εντάξει. Απλά το 0-2 στο 17, που ουσιαστικά δεν έχεις καταλάβει πώς έχει γίνει 0-2, ρε παιδί. Δηλαδή ότι μπήκε και σε πήρα μπάρεζε Σπαρτάκ και βλέπεις το 17 είναι 0-2. Και λες τώρα. Αλλά πατάει πολύ καλά. Αν βρει ψυχολογία, δηλαδή και μέσα και το 0-2 βρήκε περισσότερη ψυχολογία, θα γράψει το κοντέρ. Εντάξει. Και μέχρι να το πει αυτό, ο παλίκαρος να είναι καλά, αυτό το παλικάρι, Ζομπνίν να είναι καλά. Εξαιρετικός. Έκανε ό,τι μπορούσε για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει λάθος. Τι. Εκτός το ότι έπρεπε να βγει με κόκκινη κάρτα 10 φορές. Τρεις φορές. Ναι, τρεις φορές έχει κάνει φάση για δεύτερη κίτρινη. Είναι αυτός με τις κινήσεις του. Ωραία, δημιουργεί θέμα. Σε όλα τα γκολ και στα δύο γκολ μέσα είναι. Το πρώτο γκολ ξεκινάει από αυτόν. Ναι. Το πρώτο γκολ που κάνει. Ναι. Και για μένα ήταν πολύ καλή και η κίνηση που δεν ξέρω αν μπορούσε να παίξει άλλο. Που βγήκε ο Αντριάνο. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν άντυχε παραπάνω από 70 λεπτά. Μην το πάμε από τώρα, περίμενε. Ναι. Ωραία. Θα δούμε τι και πώς. Στη συνέχεια, απλά ήταν ένα τεράστιο βράδυ για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Που μέσα από τον ΠΑΟΚ δείχνει να ανασάνει. Τρεις νίκες προκριματικά Champions League, φίλε. Πότε πήρε η ελληνική ομάδα τρεις νίκες προκριματικά Champions League? Πρώτα απ' όλα, έχουμε δύο νίκες στην Τούμπα από εκεί που δεν είχαμε καμία. Έχουμε μία νίκη απέναντι σε Ρώσους που δεν είχαμε καμία. Αυτό που το πας. Δεν είχαμε κερδίσει Ρώσους μέχρι σήμερα. Και είμαι... Α, ναι, τη Ρούμπιν δεν είχε κερδίσει. Μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Ρούμπιν εκεί μέσα, 2-2 έριξε. Εδώ χάσαμε από την Τζέσεκα, φέραμε χ εκεί. 2 χ με την Καζάν, εδώ χ. Ναι. Αλλά διάφορο. Ναι. Ήταν αδιάφορο το παιχνίδι. Ναι. Και με την Κράσταρ. Βασικά ήταν βολική. Δεν, πρέπει να, αυτό, όχι αδιάφορο. Ισοπαλία πρέπει να θέλανε και οι δύο. Βολική ισοπαλία. Είναι το μόνο παιχνίδι τη Τούμπα που χάσα τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί ήμουν άρρωστο. Άλλωστε δεν μπορούσα να σκοτώ από κρεβάτι, γιατί και άλλε φορέ έχω πάει άλλωστε στο κήπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί με άρρωστο, και αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Έφυγε και αυτή η κατάρα. Και τελικά βέβαια διαπιστώνει ότι οι κατάρε είναι για να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή όταν έχει ομάδα, οι κατάρε παύουν να υφίστανται. Ξεπερνιούνται. Ξεπερνιούνται πολύ εύκολα. Και στο ΆΚΑ κερδίζει τελικό. Για πλάκα. Και σβηστά, στη Τούμπα, 0-5 είναι το ΆΚΑ. Και στη Τούμπα κερδίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη Λεωφόρο πα ή κάνει 0-3. Στη Λεωφόρο το ίδιο. Σβηστά. Έτσι. Ωραία. Μου λέει η Παναθηναϊκή, ναι, εμεί είμαστε χάλια. Ξέρει πόσε φορέ με αντιμετώπισε χάλια, εσύ δεν φίλε. Τι πάει να πει αυτό.
Ναι. Ωραία. Δεν έχει άδικο. Οι Κατάρες σπάνε. Είναι... σπάνε, αλλά όταν έχει σοβαρό αυτό group. Που πρέπει. Σοβαρό group. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό group. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη Ρωσία. Ήδη υπάρχει μια προσπάθεια από καθυστερημένους να δημιουργήσουν κλίμα για κάτι. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος τώρα με μπλούζα τη Σπαρτάκ. Ναι. Σουρωμένος, κάνει κολοδάχτυλα και τρώει δύο φάπες. Συνάδελφος. Συνάδελφος δηλώθηκε, αλλά μόνο συνάδελφος δεν ήταν. Εντάξει. Και πάνε να κάνουν ολόκληρο θέμα τώρα οι Ρώσοι για να δημιουργήσουν κλίμα. Ναι. Μέχρι και τοποθέτηση προξενείου νομίζω υπήρχε. Mm-hmm. Θα τα δούμε αυτά στην διάρκεια της εκπομπής. Εντάξει, το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι είναι πολύ... πολύ ασήμαντρο από το μέσο όσο έγινε χθες τώρα, εντάξει. Έχουν γίνει τόσα που έχουμε να αναφερθούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό το 3-2, αυτή η ανατροπή, όπως ήρθε ο αγώνας, η νίκη του ΠΑΟΚ, το που σου μείνει και στο τέλος ότι θα μπορούσε να βάλει κανένα γκολ ακόμα και να έχει πιο μεγάλο προβάδισμα. Στο τέλος της ημέρας, είτε με 0-2-3-2, είτε με 1-0, είτε με 2-1, ο ΠΑΟΚ είχε ένα μικρό προβάδισμα. Αν κατάφερε να το είχε και με 0, θα ήταν πολύ καλό. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, στο παιχνίδι που είδαμε, σε ένα μάτσο που 17 είσαι 0-2, στον τρίτο προκριματικό του Champions League απέναντι σε μια ομάδα που. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα, αλλά δεν είναι και ομάδα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Από τη στιγμή που έχεις 0-2 και έχεις καταφέρει να κάνεις την ανατροπή, προφανώς και έχεις προβάδισμα και για μένα έχεις πολύ μεγάλο ψυχολογικό προβάδισμα απέναντι σε αυτούς. Από εδώ και ναι, πέρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τέτοια ομάδα που μπορεί να διαβάζει τον αντίπαλό του την τρίτη ώρα του αγώνα. Mm-hmm. Άλλο είναι το σκάουτινγκ που όλοι κάνουμε εμείς για τη δουλειά μας, η ομάδα και τη δουλειά της κτλ. Για τον αντίπαλο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε μέσα στο παιχνίδι να διαβάσει τις αδυναμίες τους. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν ήταν ότι είχε διαβάσει λάθος το παιχνίδι από την αρχή. Απλά υπάρχουν κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις του γκρουπ από την απουσία του Βιερίνη. Ναι. Αυτό δεν φάνηκε στη Βασιλεία. Δεν φάνηκε στη Βασιλεία γιατί. Δεν φάνηκε στη Βασιλεία γιατί έχουμε τη νίκη της Τούμπας στην πλάτη. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Δεν φάνηκε στη Βασιλεία γιατί στην πρώτη στιγμένη μπάλα που κάνουμε βάζουμε τον γκολ. Άρα δηλαδή η ψυχολογία του αγώνα γέρνει συντριπτικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν φάνηκε. Ωραία. Γιατί και η Βασιλεία πλέον δεν ήταν ένα γκρουπ το οποίο ήταν δεμένο. Έτσι. Λόγω του rebuilding που κάνει. Άρα αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κλείσει τους διαδρόμους και όχι να δημιουργήσει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα δημιούργησε μέσα από μεγάλες μπάλες στο χώρο, όπως ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ωραία, όπως ήρθε στο ανοιχτό γήπεδο ουσιαστικά το τρίτο γκολ, γιατί η ενέργεια του Πέρκα βρίσκει την Βασιλεία σε μια φάση μετάβασης. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του στη Βασιλεία. Mm-hmm. Χωρίς τον Βιερίνια. Χθες χωρίς τον Βιερίνια φάνηκαν αρκετά πράγματα που δεν έπρεπε να φανούν και αυτό το πράγμα σίγουρα στήχησε στο πρώτο καλό κακό 20-25 λεπτο της ομάδας. Νομίζω ότι το παιχνίδι αλλάζει με τον Κολτουπρίγιοβιτς εντελώς. Ναι. Μπορεί το 20 λεπτο να είναι κακό. Mm-hmm. Μετά να έχει ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ, να έχει την μπάλα αυτό στα πόδια του και να δημιουργεί φάσεις με τον Μπέλκα, ατομικές ενέργειες ουσιαστικά και ένα συνδυαστικό με τον Καντουρί. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ κατάφερε και στο παιχνίδι με τη Βασιλεία και στα δύο και χθες να μετρήσει σωστά τον αντίπαλο και να το χτυπήσει εκεί που πονάει. Δεν πήγε πάνω στον πανικό του ο ΠΑΟΚ εντελώς ανορθόδοξα να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι. Η ανατροπή γίνεται με τρόπο τέτοιο που είναι μελετημένος. Και εκτός από αυτό τα δύο γκολ του Λιμνιού και του Πέλκα είναι πανομοιότυπα. Είναι ουσιαστικά η ίδια στο κίνηση. Στο cooling break λοιπόν, ναι. Νίκο μου. Πέφτει ένα πινελίκι. Πέφτει ένα πινελίκι στο μάτος από τον Λουτσέσκου. Χοντρό κιόλας. Ναι. Δηλαδή το βλέπω εγώ από πάνω και από τις κινήσεις καταλαβαίνω. Το πήρε και κάμερα για λίγο. Ναι, πέφτει χοντρό πινελίκι. Ναι. Ωραία. Έτσι, χοντρόπι είναι λίγα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση ωραία, μέσα σε ένα παιχνίδι που η ομάδα χάνει 0-2. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο ναι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή, εσύ όταν έπεσε μπάσκετ, ο και επίση. Και εσύ όταν έπεσε μπάσκετ, και εσύ όταν ήσουν στου 200 φυγμού, δηλαδή δεν αντιδρούσε. Ναι. Δεν σου λέω να μαλώσει, ωραία, αλλά η κουβέντα γινότανε. Ναι. Okay. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν διαβάζει με στο παιχνίδι ότι ο Πρόμες δεν μαρκάρει ούτε τη μάνα του. Ωραία, ξεκάθαρα. Διαβάζει ότι για να. Ότι έχει κακή μετάβαση αυτό που είχαμε αναφέρει και χθες. Έχει κακή αμυντική μετάβαση, κακή μεταφορά η Σπαρτάκ.
Και αλλαγή παιχνιδιού του Βαρέλα στο Μάτος. Αλλαγή παιχνιδιού του Κρέσπο στο Μάτος. Στο Μάτος, δύο γκολ. Δημιουργεί το ένα με έναν με τον Κομπάρο, αυτό φίλο μου. Ναι. Εντάξει. Και έρχονται τα δύο γκολ. Ναι. Θα μου πει ο άλλος, λέει λάθος του πιτσιρικά του νοτοφύλακα. Και αυτό το καταγράψαμε. Ναι, οκ. Okay. Λάθος είναι. Ναι. Απλά δεν είναι και τόσο εύκολο φάγιο του πιτσιρικά του νοτοφύλακα, γιατί είναι πολύ δυνατή σέντρα. Είναι δυνατή σέντρα. Είναι πρώτο το βάζει το πόδι του. Και ο Πρίγιο Βιτσιρικά είναι αμυντικό, αν θυμάμαι. Ωραία. Και του φεύγει. Ναι. Okay. Θα μπορούσε να πιτσιρικά να πάει αλλού. Εκεί που πρέπει. Ναι. Ουσιαστικά το παιχνίδι το αναλύσαμε καλά πριν το παιχνίδι. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι ξεκινάει. Και αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που δεν πρέπει, που μιλάω για την αλυσιδωτή αντίδραση του ΠΑΟΚ. Η αλυσιδωτή αντίδραση της απώλειας του Βιερίνια. Η αλυσιδωτή αντίδραση της απώλειας του Βιερίνια φέρνει τον Κρέσπο εκτός κέντρου άμυνας. Τον Βαρέλα, όχι δεξί στόπερ. Τον βάζει αριστερό στόπερ. Πηγαίνει αριστερά και πηγαίνει ο Χατσαρίδης δεξιά. Ναι. Αυτή η λεπτομέρεια λοιπόν που με γυμνό μάτι, ρε φίλε, άμα δεν πολύ νιώθεις, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Ωραία. Αδυνατεί ο Βαρέλα να κάνει build-up. Με τον τρόπο που έκανε ως δεξιό στόπερ. Χάνει ο ΠΑΟΚ εκεί. Ναι, επίσης αυτό το οποίο λες έχει ενδιαφέρον ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, η δεξιά πλευρά δεν είναι μόνο ο Μάτος και ο Λιμιός, είναι το χάφου παίζει εκεί, ο Κάνιας, είναι ο στόπερ που είναι εκεί, δηλαδή είναι μια μικρή ομάδα μέσα στην εντεκάδα η κάθε πλευρά που έχει. Αλληλοκαλύψει. Ο καθένας ξέρει τη χημεία του ενός με τον άλλο και όλα αυτά. Ναι. Και λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πρέπει ο ΠΑΟΚ με αυτές τις συνθήκες, χωρίς ποιοτικό build-up, με μια σχετική ανισορροπία, με έλλειψη χημίας στο κέντρο της άμυνας μεταξύ Βαρέλα Χατσερίδη και κοινών χαρακτηριστικών δεν πολύ ταιριάζουν οι δυο τους, να πρέπει να βγάλει μια συνοχή ώστε να βγάλει εκτός παιχνιδιού μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα μας επιθετικά. Ναι. Εντάξει. Έλα όμως που δεν μπήκαν μέσα στο γήπεδο ο Κάνιας, ο Μαουρίτσιο, ο Καντουρί. Ωραία. Και έρχεται η φάση του 7, όπου ο Καντουρί αφήνει τον Ποπόφ να κάνει την κίνηση, δεν τον ακολουθεί ποτέ. Ναι. Ευνηδιάζει το Κρέσπο, αργεί να κλείσει. Μία απλή προσποίηση του Ανδριάνου. Ο Ανδριάνου έχει την ποιότητα. Ναι, ναι, μία για κίνηση να κάνει του Ζόμπλιν. Σωστά. Ουσιαστικά κινείται ανάμεσα στα χαρτιά. Δημιουργεί την... ναι. Και το κενό. Χατσερίδης και Βαρέλα δεν προλαβαίνουν. Του βιδώνει ουσιαστικά η ενέργεια του Ανδριάνου. Και έρχεται ο Ποπόφ χωρίς μαρκάρισμα, αφού ο Καντουρί δεν ακολούθησε ποτέ. Και δεν πρόλαβε να κλείσει ο Κρέσπο, γιατί δεν περίμενε να τον παρατήσει ο άλλος. Πάρ' το 0-1. Τι είναι το ποδόσφαιρο, Νίκο μου? Συγκέντρωση. Ένα. Εκεί δεν υπάρχει άστονα. Όχι, Ομάρ, θα ακολουθήσεις. Και αυτή η φάση, επειδή ο Κατουρί ξέρει τι έκανε, του δημιουργεί και θέμα στην ψυχολογία του μέσα στο παιχνίδι. Επειδή ο Κάνιας ξέρει τι έκανε, που χάνει το Ζομπλίν, γιατί άμα δεις στη φάση, αντί ο Κάνιας να αυξήσει το σπριντ του για να του κλείσει τον διάδρομο, τον παρακολουθεί και αρχίζει να σπριντάρει όταν έχει γίνει το πρώτο κοντρόλ στο χώρο από το Ζομπνίν. Που ουσιαστικά δημιουργεί και όλο το, δημιουργεί το όλο κενό. Το θέμα. Ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνει να βγει ο Μάτος, δεν προλαβαίνει να ακολουθήσει ο Λιμιός. Ωραία. Ο Κάνιας δεν κλείνει σωστά, γιατί οι δύο ουσιαστικά κλείνουν τη γραμμή και ο άλλος πρέπει να κλείσει τον άξονα. Έρχεται η φάση. Μιλάμε τώρα για μία ενέργεια. Να σου πω τώρα. Κακή ενέργεια 4-5 παικτών. Θα μπορούσε ο Χατσέρης να βγει πιο γρήγορα στον Ανδριάνο, να βγει στην μπάλα δηλαδή και να μην δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευθύνη Χατσέρη όμως. Όχι. Δεν είναι ευθύνη Χατσέρη. Ο Χατσέρης τουλάχιστον είναι στο χώρο του. Ωραία. Είναι ευθύνη Καντουρί, Κάνιας, Κρέσπο πολύ μετά. Ωραία. Και γίνεται το 0-1. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ μου διάζει. Όλοι αυτοί ξέρουν τι έχουν κάνει και ξαφνικά η Σπαρτάκ έχει κάνει τη δουλειά της μόλις το 7. Στο σημείο που ξεβάλλει στον κόσμο στη Βασιλεία. Δες το σαν αντίστροφη ψυχολογία. Ακριβώς. Ωραία. Έρχεται το δεύτερο γκολ. Ίδια φάση ουσιαστικά. Καλή μετάβαση δική τους. Ένα γέμισμα. Εκεί ο Χατσερίδης πρέπει να καταπιεί τον Ανδριάνο. Ο Μάτος μάλλον, συγγνώμη, ο Χατσερίδης. Ο Μάτος πρέπει να τον καταπιεί, δεν τον καταπίνει. Πολύ σπάει την μπάλα έξω. Πολύ καλός. Δεν προλαβαίνει να βάλει το σώμα του μπροστά ο Χατσερίδης. Κοντράρει μπάλα και εδώ μαλώνω χθες με φίλους μου. Οι μισοί πιστεύουμε ότι ο Πασχαλάκης έχει κάνει λάθος. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και οι μισοί πιστεύουν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι μπορούσε να τη στείλει πλάγια την μπάλα. Πήγε να το κάνει θεαματικό, να το στείλει από πάνω.
Εσύ ξέρεις τι, από την κόντρα η μπάλα δεν φεύγει πολύ από τον άξονα του. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι έφυγε πολύ πλάγια και δεν είχε επιλογή. Δηλαδή ήταν κοντά στο κορμί του, κατάλαβες. Ναι. Όχι ότι έχει τρελή δύναμη. Δηλαδή, ναι, κοίτα, το δύσκολο για τον Πασχαλάκη ήταν να μην φάει την κόντρα. Δεν την έφαγε. Εκεί δείχνει το ταλέντο του. Ναι. Ωραία. Ναι. Προλαβαίνει, γυρίζει το σώμα του. Εκπληκτικά θετικά προσόντα. Άρα την έχει την μπάλα. Την έχει την μπάλα. Ναι. Κάνει λάθος εκεί. Την έχει την μπάλα. Κάνει λάθος. Όπως αποθεώθηκε την ώρα του πέναλτι, όπως αποθεώθηκε στην φάση του πρόμεσου στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Mm-hmm. Εντάξει. Που είναι εκπληκτικές αποκρούσεις και οι δύο. Ναι. Έτσι θα πρέπει να την ακούει για τα λάθη του. Δεν είναι λάθος σαν την Βασιλεία που είναι μια κακή εκτίμηση που μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Και που φταίνε άλλοι πέντε. Εκεί πέρα. Ναι. Άλλοι δύο τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Είναι λάθος το να προσπαθείς να κάνεις κάτι θεαματικά. Ναι. Στη γειτονιά μας λέγαμε τον τερματοφύλακα που το έτρωγε και μετά έπεφτε ο Φιγουρατζής. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να είσαι ο Φιγουρατζής. Τζαμαϊκανό το λέγαμε. Τζαμαϊκανό το λέγαμε. Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Φιγουρατζής. Σε εκείνη που το κάνει ασυναίσθητα, το κάνει επίτηδες. Ναι. Ωραία. Ναι. Εκείνη την ώρα απλά κρατά την μπάλα μακριά από την εστία. Έχω τρεις παίκτες μπροστά. Και πλάγια θα μπορούσε. Τέλος πάντων, καλά πλάγια θα μπορούσα στο ένα δευτερόλεπτο τώρα τα δύο εκείνα. Οκ, okay, απλά το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και λες, γιατί και με γυμνό μάτι και εγώ βλέποντας από τηλεόραση το παιχνίδι σε εκείνη τη φάση, λέω τι κάνει. Και να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι την έβγαλε τη φάση. Λιόμως, δηλαδή νόμιζα ότι βγήκε η μπάλα. Όταν πας να το κάνεις το δύσκολο και όχι ναι, το απλό, ναι, τι πιάνει δουλειά του τερματοφύλακα, να κρατάει την μπάλα έξω από την εστία. Εστία. Διώξτε εκεί πέρα πλάγια και τελειώσαμε. Ναι. Ή μπροστά σου διώξτε, να πάρει τρεις παίκτες έχω. Ναι. Ωραία, θα φύγει η μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων. Και στο φέρνει έτσι που θα πάει από πάνω και θα κάτσει εκεί στα δοκάρια και θα σπάσει μέσα φυσικά. Μα αυτό σου κάνει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μπάλα. Ναι. Αυτή είναι η μπάλα, φίλε. Ναι. Γιατί θα ρισκάρεις μία, θα ρισκάρεις δύο, θα ρισκάρεις τρεις. Θα στην κάνει εκεί που θα πονέσεις. Mm-hmm. Όχι με τον Πλατανιά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και εδώ είναι το ερωτηματικό για τον Πασχαλάκη. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχεις τέτοια προσόντα. Τέτοιο κορμί. Τέτοιο αθλητικό, τέτοια αθλητική υποδομή. Mm-hmm. Ωραία. Και να βάζεις τέτοια αυτογκόλ στη δική σου την παρουσία. Γιατί μετά κάνεις την απόκρουση του πρόμες, ρε φίλε, που δεν βγαίνει. Ναι. Γιατί είναι σουτ σου δυνατό σου από δυνατό το πέναλτι. Στην κίνηση πάνω. Στην κίνηση, ναι, με τη μία, ωραία, με τη μία γωνία. Δηλαδή 9 στους 10 το έχουν φάει. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος αυτό, αγόρι μου, μόνο εσύ το κάνεις. Ναι. Εντάξει. Έχει προλάβει να ξαπλώσει για να τη διώξει. Ναι. Και μετά καπάκι βγάζει το πέναλτι. Ναι. Και λες, γιατί έφτασε 29 χρόνια το παιδί αυτό για να κάνει αυτό το πράγμα. Για αυτόν τον λόγο. Άρα θα πρέπει να κάτσει στο σπίτι του, να σκεφτεί. Γιατί ρε φίλε, εγώ πέταξα 10 χρόνια από την καριέρα μου. Θα μπορούσα αυτό το πράγμα που είμαι στον ΠΑΟΚ σήμερα mm-hmm. να το κάνω 10 χρόνια τώρα. Ναι. Γιατί δεν το έκανα. Συγκυρία μαζί σου, ένα κομμάτι. Συγκυρία. Τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εγώ, ατυχίες. Άντε ένας κακός τραυματισμός, ξέρω εγώ, προπονητής. Δεν είχε τραυματισμός νομίζω. Mm-hmm. Ωραία. Και ποτέ να μην έχει. Την υγεία του να έχει. Πάντα. Ωραία. Ρε φίλε, σκέψου το. Δούλεψέ το στο μυαλό σου, ωραία, και μην ξανακάνεις τέτοια λάθη. Γιατί είναι απλά, mm-hmm. δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι. Γιατί φίλε, έχει παράπονο που δεν είναι στην εθνική, δικαιολογημένο. Ποιος είναι το, ο Μπάρκας. Σε τελικό έπνιξε και τα δύο. Ναι, αξίζει να είναι. Ναι, αξίζει να είναι. Με την εικόνα το και ένα ποιος χρόνο. Ποιος άλλος είναι, ο Γιαννιώτης. Να τον δούμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί ο Πασχαλάκης άντεξε την πίεση του ΠΑΟΚ. Και μπήκε και σε κακό momentum. Εγώ σου λέω, νομίζω για τον Πασχαλάκη ότι είναι θέμα του μυαλού του ξεκάθαρα. Αυτό εμένα μου κάνει. Να συγκεντρωθεί. Ναι, μου κάνει ένας. Καταρχάς, τα έχουμε πει πολλές φορές στο τερματοφύλακας, πρέπει να είναι και λίγο. Μόνο τρελός μπορεί να λίγο είναι. Λίγο σαλεμένος να είναι. Okay. Απλά είναι. Ο Πασχαλάκης είναι πάνω από το νορμάλ επίπεδο, λέω εγώ. Και νομίζω. Δηλαδή αυτό σου λέω. Εγώ βλέπω στο βλέμμα του συνήθως πανικό. Πανικό. Όχι πανικό, ξέρεις. Ρε παιδί μου, έχει ενέργεια, ανησυχία. Έχει ενέργεια. Ναι. Από την ενέργεια είναι αυτό. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι... Δηλαδή η κοπέλα του πρέπει να είναι πολύ καλά μαζί του. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βαριέται. Ναι. Ωραία. Το θέμα ποιο είναι. Ο ίδιος να καταλάβει. Ναι. Νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ είναι. Mm-hmm. Το κέρδισε με τη μαγκιά του, το έκανε, το ένα. Και είναι και ο καλύτερος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Mm-hmm. Θέλει αυτό το. Αυτή την κατάκτηση. Θα τα σπάσω όλα. Θέλει αυτή την κατάκτηση να τη διατηρήσει για χρόνια.
Για αυτά που έχει μπροστά του, τέλος πάντων. Έχει 6-7 χρόνια ναι. υψηλού επίπεδου καριέρας. Mm-hmm. Θέλει να είναι 6-7-8 ή θέλει να είναι 1-2-3. Ναι. Στο χέρι του είναι. Και πραγματικά και ό,τι λέω, το λέω με αγάπη. Mm-hmm. Δεν έχω δηλαδή ίχνος αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Είναι κρίμα πρώτα για τον ίδιο. Αδικεί όλα του τα προσόντα, όλη την υποδομή που έκτισε με δουλειά, τα πάντα. Ναι. Εντάξει. Και στέκομαι σε αυτόν γιατί με πονάει. Δηλαδή, αν δεν τον πίστευα, mm-hmm. θα έλεγα άστο. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Μα είναι εύκολο. Εντάξει. Το σημαντικό για τον Πασχαλάκη είναι σε αυτόν τον. Από πότε ξεκίνησε να παίζει εκεί το μάτι Δεξάνθη, δεν ήταν να πάρει να παίρνει ρόλο βασικού, αν θυμάμαι καλά. Από τότε που έχει γίνει βασικό στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν και παιχνίδια που έχει δώσει βαθμούς. Υπάρχουν παιχνίδια που έχει κρατήσει έτσι, καλά την αισθήτω. Το ίδιο έκανε και χθες. Δηλαδή, ναι, μεν έχει την ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Έχει βγάλει το πέναλτι, έχει βγάλει τη φάση με τον Πρόμες. Εγώ σου λέω αυτό είναι που λίγο, όχι με χαλάει, αυτό ότι είναι μόνιμα ανήσυχος. Κάτι που ναι, μεν χρειάζεται στη θέση αυτή. Και το ξέρουμε ότι γενικά οι περισσότεροι τερματοφύλακες είναι λίγο πιο έτσι, ανήσυχα παιδιά. Αλλά αυτό είναι λίγο παραπάνω το κάνουμε. Και πολλές φορές του βγαίνει και αρνητικά. Αυτό. Και κάποιες φορές χαλάει την καλή του εικόνα. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω τώρα χθες, ναι, μεν έχει την ευθύνη. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έχει την ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ πήγαν όλα καλά. Και έχει και αυτό σημαντικό μερίδιο. Έτσι και στην απόκριση του Πρόμες και φυσικά στο πέναλτι. Και πρέπει να είναι και πάρα πολύ αγαπητό γενικότερα μέσα στην ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Πάσχα. Ναι. Όλα τα παιδιά είναι καλά μεταξύ τους. Ναι. Δεν έχουν θέματα. Εδώ πρίγκιπες που έδειχνε τουπέ κάποτε, mm-hmm. ωραία και ύφος και τα λοιπά, βλέπεις ότι είναι όχι απλά κομμάτι του γκρουπ, ναι. είναι ηγέτης του γκρουπ. Mm-hmm. Δηλαδή παιδιά τα οποία δείχναν ότι δεν είναι και πολύ δεμένα με το κλαμπ. Φίλε, δουλειά μας να γίνει, να πάρουμε τα φράγκα, να φύγουμε, να πάμε αλλού. Mm-hmm. Τους βλέπεις πλέον είναι εδώ. Ναι. Αυτό ρε φίλε είναι κατάκτηση του γκρουπ. Κατάκτηση του προπονητή βασικά. Ναι. Γιατί δεν το είχαμε αυτό. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια και άλλο. Πολύ μεγάλη δουλειά και από τον Λουτσέσκο. Χθες 90 λεπτά. Πιστεύω ότι μαζί με την. Έτρεξε όλη την πλευρά του πάγκου. Ναι. Πολλές φορές. Θα πούμε τώρα τι έγινε και το γύρισε ο Πάγκο το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Θα πούμε βέβαια. Και αυτό ο Κάνια είναι ψυχολογία σου. Δηλαδή πραγματικά. ξεκινάει λάθος μέχρι να μπει τον γκολ του Πρίγκοβιτς. Να αλλάξει η ψυχολογία του. Ναι. Μόνο λάθη. Μετά ναι. άλλο παίχτη και γίνει αλλαγή. Ναι. Έχει στο πρώτο μισάωρο σίγουρα 3 αβίαστα λάθη. Που είναι όλα κόντρα επίθεση. Και άσε την μπάλα με την μπάλα. Και χωρίς την μπάλα δεν τι κάνει. Ναι. Τέλος ναι. πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για το χθεσινό παιχνίδι. Να μας πάνε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Νίκος Μοσχοβίτης στα δεξιά μου. Εγώ, ο Σταύρος Κόλκας, στο μικρόφωνο. Θα δείξουμε και γραμμές σήμερα, Νίκο. Συμφωνώ. Δεν πρέπει. Ναι, πρέπει. Σήμερα είναι μέρα. Σήμερα ανοίξουμε γραμμές. Είναι μέρα. Ανοίξουμε γραμμές, θα τα πούμε λίγο. Είτε γυρίσατε χθες και θα το καθηγήσετε εδώ. Όλοι έτσι δουλεύετε. Θα κάνουμε. Δεν δουλεύει κανείς. Μόνο οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες, οι περιπτεράδες. Όλοι από γύρω-γύρω ήταν χθες. Οι σερβιτόρες. Όλοι από γύρω-γύρω ήταν χθες. Εδώ κοντά ήταν οι περισσότεροι. Ο Σακισλόγλου δεν τον είδε. 30 άτομα από τον Καλαμίτσι μου ήρθαν. Αυτά για το Σακισλόγλου τι είναι, φίλε. Εντάξει. Άλλη μια μέρα, οκ. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Σιγά. Πάμε λοιπόν στο διάστημα τώρα. Είπαμε τι έγινε μέχρι το 29 που βάλε ο Πρίγκοβιτς τον γκολ. Πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να καταλάβει ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ. Χθες είναι δύο στο SDNA κάτω στα σχόλια. Θέλω να μπω μέσα να τους ξεριζώσω το λαρίγκι. Οι οποίοι κράζουν τον Μπέλκα. Σύγχρονη προσέγγιση, ναι. Που το τελευταίο. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, κράζουν τον Μπέλκα. Οκ. Okay. Περίμενε λίγο. Δεν είναι το να είσαι άμπαλος. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Εντάξει. Τελευταίος που μου στέλνει μήνυμα στο Viper την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που μου γράφει αυτό. Έχω σοκαριστεί ναι. με Πέλκα τρομερή άνοδος που ήταν στο γήπεδο χθες. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός που έβλεπε το παιχνίδι δεν έχει σοκαριστεί. Εγώ που δεν ήμουν στο γήπεδο και το βλέπω από τηλεόραση, εγώ έπαθα πλάκα με όλα όσα έκανε στο γήπεδο χθες. Ναι. Πόσο είναι μάλλον λογικό, μέσα στο γήπεδο που βλέπεις και περισσότερα. Είναι λογικό, ρε φίλε, όταν πλέον έχει στερέψει από ανάσες, όποιος έχει κάνει αθλητισμό, δεν αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, να κάνεις ένα κακό κοντρόλ που θα σου στερήσει ένα τετ-α-τετ. Ναι. Επίσης... Να αργήσει να πάρει μία απόβαση όταν θα πατήσει περιοχή. Συμβαίνει. Ναι. Αν κάτσει και δει τι έχει κάνει ο Πέλκας μέσα στο παιχνίδι, πόσο έχει τρέξει, πόσα κλεψίματα έχει κάνει. Έχει βάλει γκολ. Το κόρνερ, ακόμα και το κόρνερ από το πέναλτι είναι δικό του. Στα 8 γκολ του ΠΑΟΚ ο Πέλκας είναι μέσα στα 4. Και εκτός από αυτό, χθες το εξήγησε και ο ίδιος πολύ ωραία. Το εξήγησε και ο ίδιος μετά στην Νόβα.
Ο ρόλο χθε ήταν διαφορετικό από τα μάτια με τη Βασιλεία. Δηλαδή το είπε ότι επειδή ήμασταν πίσω στο σκορ, έπρεπε να πάρω περισσότερε πρωτοβουλίε επιθετικέ. Η αλλαγή λοιπόν του παιχνιδιού έρχεται από τρία συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Πρώτον, παίρνει μέτρα ο Πέλκα προ τα πίσω, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε build-up αυτό που σου είπα πριν. Ναι. Ωραία, παίρνει mm-hmm. μέτρα προ τα πίσω. Γιατί ο Βαρέλα δεν μπορεί να χτίσει παίζοντα αριστερό στόπερ. Έχει μπερδευτεί, έχει χάσει τι σταθερέ του. Ωραία, δεν μπορεί. Ο Χατσερίδη δεν είναι καλό με την μπάλα. Αναγκάζει το Πέλκα, παίρνει μέτρα προ τα πίσω. Γίνεται πιο 10. Mm-hmm. Ενώ συνήθω είναι second striker. Εντάξει. Μπαίνει με στι γραμμέ του. Δεύτερη παράμετρο είναι οι αλλαγέ παιχνιδιού που λέγαμε. Ο Πρόμε δεν μαρκάρει, το έχει διαβάσει ο Πάοκ αυτό. Ωραία. Και αρχίζει και παίζει ορθολογικά. Στέλνει τον Μάτο στο ένα με έναν. Mm-hmm. Μέχρι να το καταλάβουν οι Ρώσοι, έχει γίνει το 3-2. Ναι. Ωραία. Το καταλάβανε μετά, ο Μάτο δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά. Είχε κάνει τη δουλειά ήδη. Εντάξει. Είναι σημαντική η φάση του Κουσίνια, γιατί αλλάζει την ψυχολογία του αγώνα και η Τούμπα βοηθάει. Mm-hmm. Είναι από τα παιχνίδια που η Τούμπα βοηθάει. Δηλαδή στο 0-2. Δεν είχε γκρίνια. Δεν είχε, είχε μια παγωμάρα στι υπόλοιπε θύρε. Το πέταλο προσπαθούσε να ξυπνήσει λίγο okay. του υπόλοιπου. Έγινε δουλειά εν τέλει. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο Πάοκ λοιπόν μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή το καλύτερο build-up, γιατί ο Πέλκα παίρνει μέτρα προ τα πίσω και αναγκάζεται να τρέξει κανένα 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω από αυτό που τρέχει συνήθω. Του έχει τρυπήσει τι γραμμέ πόσε φορέ. Έχει κάνει... βγάλει από το παιχνίδι τον Φερνάντο. Φίλε, έχει κάνει τουλάχιστον 10 φορέ κάθε την κίνηση με την μπάλα ή χωρί, η οποία τουλάχιστον έχω εγώ που θυμάμαι έτσι. Μπορεί να έχει κάνει 12, μπορεί να έχει κάνει 9. Σου λέω τώρα πώ είναι. Που όλε οι κινήσει του αυτέ δημιουργούν υπεραριθμία, δημιουργούν κενό. Εννοείται. Στον αντίπαλο. Εννοείται. 10 φορέ το κάνει ένα παίξα αυτό το πράγμα. Τι συζητάμε. Δεν υπάρχει τώρα. Εδώ μα μένουν οι δύο κάθετε κινήσει του Ζόμπνιν. Ωραία, μας μένει η μία του Ποπόφ επειδή έβαλε τον γκολ, δεν έχει άλλη. Και άλλη μία έχει, όπως λέει, την πάρα στα πουρνάρια. Mm-hmm. Εντάξει, και εδώ μιλάμε τώρα ότι έχω έναν παίκτη που το έχει κάνει αυτό το πράγμα 10 φορές όπως λέει. Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι σωστημένο που φέρνει την. Και αυτός εκτελεί το χέρι του Ζόμπνιν. Ωραία. Τι άλλο να κάνει, βάζει και γκολ. Έχει βάλει γκολ. Εξαφανίζει κάνει... τον Φερνάντο. Έχει κάνει ένα καλό πλασέ που το έβγαλε ο Μαξιμένκο στο 0-2 πρέπει να ήταν ακόμα. Ναι. Ωραία. Και έχει το χαμένο δέντε. Εντάξει, παιδιά, έχει το χαμένο δέντε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα τα βάζε και όλα. Ναι, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ο παδό του Πάοκ ότι αυτή τη στιγμή ο Πέλκα. Θε δε θε, φίλε, είναι ο καλύτερο παίκτη. Mm-hmm. Και να χαιρόμαστε που ένα δικό μα παιδί είναι ο καλύτερο παίκτη. Και έχει την συνέστηση του τι σημαίνει να έχει περιβραχιόνιο. Ωραία. Στον πράτσο του. Mm-hmm. Και δεν κρύβεται, το σημαντικότερο, δεν κρύβεται. Ναι. Είναι ναι. αυτός που ξεμπλοκάρει τον Πάοκ επιθετικά. Είναι αυτός που είναι πρώτος διαβάζει τις αδυναμίες, τις αμυντικές της Σπαρτάκ. Έρχεται ο Μάντος, τον ντουμπλάρει σωστά, μαζί με τον Λιμνιό οι τρεις είναι αυτοί ναι. που αλλάζουν την ροή ενός αγώνα που φέρνει τον Πάοκ καταδικασμένο μέχρι εκείνη τη φάση. Και εκεί λοιπόν, με την παρουσία αυτών των τριών, γιατί και ο Λιμνιός κάνει εκπληκτικό παιχνίδι χθες, πάλι, να τα λέμε αυτά. Ωραία. Με την παρουσία αυτών των τριών αλλάζει όλο το momentum. Ναι. Και εκτός ότι αλλάζει όλο το momentum, αλλάζει και η εικόνα των άλλων. Που μέχρι το 25 και 30 που έχετε το 1-2 είναι... φοβίες. Παίρνει βαρέλα την μπάλα, βεβαίνει, γίνεται half. Παίρνει, ξέρω εγώ, ο Κρέσπο παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Εντάξει. Ο Κάνιας αρχίζει και πετυχαίνει συμπαίκτες. Ο Μαωρίτσιο αρχίζει και είναι το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι μετά αλυσίδα. Mm-hmm. Ναι. Έχει διαβάσει ο Πάοκ την ώρα του αγώνα του τι γίνεται. Είναι κομβική η συγκεκριμένη τρεις παίκτες του. Και ο Πασχαλάκης ξεκινάει άσχημα και κάνει δύο τεράστιες αποκρούσεις. Όλη η ομάδα αλλάζει μετά. Ναι. Είναι να διαβάζουμε λίγο το τι βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και τα στραβά που πρέπει να καταγραφούν και τα καλά που πρέπει να καταγραφούν βοηθάνε σε μια διαδικασία εξέλιξης. Κανένας οργανισμός δεν σταματάει σε μια μέρα, σε ένα βράδυ. Αυτά είναι βλάχικα. Το ποδόσφαιρο πλέον στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ είναι μια συνεχόμενη εξέλιξη, βελτίωση της λεπτομέρειας, ωραία, ανάγνωση των προβλημάτων και πάμε παρακάτω. Ναι, και νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα θα μείνει ο ΠΑΟΚ για το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή το είπανε όλοι και όντως τους πείραξε το ότι δέχτηκαν δύο γκολ, το ότι μείνανε πίσω στο σκόρ όλα αυτά. Και όντως οι περισσότεροι αυτό λένε ότι τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε, βελτιωθούμε για να αλλάξουμε το μάτς, για να πάμε στο μάτς της Τρίτης να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε. Όχι να πάρουμε την πρόκριση. Ναι, κερδίσαμε τρεις φορές για να μην κερδίσουμε τέταρτη. Ναι. Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι θεαθήνε. Δεν είναι εντυπώσεις. Ωραία. Είναι τώρα, η ουσία. Κέρδισα δύο φορές τη Βασιλεία, μία φορά τη Σπαρτάκ. Θέλω να κάνω δύο τη Βασιλεία και δύο τη Σπαρτάκ. Μπορώ. Mm-hmm. Η Σπαρτάκ, βέβαια, είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Βασιλεία.
στο κομμάτι του επιθετικό. Γιατί αμυντικά, με το που πιέστηκε, την είδες. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Κώστας. Εγώ ξέρω ότι αν ο Μπέλκας έπαιζε χθες Σπαρτάκ και έκανε τέτοια εμφάνιση, θα είχε σήμερα διαδήλωση με σύνδημα εμείς, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο υδραυλικό. Και εσύ είπες ότι είχε άδικο. Όχι, ενώ 100%. Γιατί είχε βασιλεία Πέλκα. Όχι. Ποιον έβαλε, τον Καλούλου. Ο Καλούλου, ρε φίλε, δεν μπορεί να κόβεται λόγω ονόματος. Ναι. Εντάξει. Και μπήκε μετά ο Κάμπο που ήταν τραυματίας και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο πολύ είδα στο παιχνίδι τον Κάμπο της Θεσσαλίας παρά τον Κάμπο της Βασιλείας. Χθες ναι. Ο Πέλκας κάνει ίσως την καλύτερη του εμφάνιση με τον Πάκο. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να κάνει και λάθος. Γιατί είναι στο ανώτατο επίπεδο. Ναι. Ναι. Με βάση τον αντίπαλο, με βάση το παιχνίδι, με όλα αυτά. Ναι. Με βάση τη σεζόν. Ναι. Μιλάμε τώρα 8 Αυγούστου. 8 Αυγούστου, φίλε, κάποτε συμπληρώναμε 2 μήνες στην Ασποβάλτα. Ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Όχι, είναι τρομερή ναι. Η εμφάνιση του. Ωραία, για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Αν δεν γουστάρετε τον Μπέλκα γιατί σας πήρε την κόμενα στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, κρατήστε το μέσα σας. Δεν μας απασχολεί. Εμένα προσωπικά καθόλου. Πιστεύω και τα άλλα παοξάκια που αντιλαμβάνονται τι κάνει ο Μπέλκας με το γήπεδο. Αγαπήστε τον. Ωραία. Και αν δεν θέλετε τον αγαπήστε, βουλώστε το. Δεν μου καίτε εμένα το καλύτερο χάρτη. Βέβαια είναι και αυτός τύπος χαρακτήρας που δεν ακούει. Όχι. Ωραία. Εγώ αλλά... νομίζω. Αδικείτε τον εαυτό σας, δηλαδή άλλο πράγμα συμβαίνει, άλλο βλέπετε. Μου λέτε εκείνη την ώρα εκεί που βλέπω το μήνυμα, μου λέτε είμαι χαζός διαβάζω. Δεν διαβάζω τι γράφει για τον Μπέλκα. Και σκέψου, τώρα που κάνουμε που λέμε για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία και το παιχνίδι τώρα με τη Σπαρτάκη, μιλάμε για τον Μπέλκα, ότι είχε άλλο ρόλο στα παιχνίδια με τη Βασιλεία και ήταν πάρα πολύ καλός, είχε άλλο ρόλο χθες και ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή η απόδοση του δεν άλλαξε. Ίσα-ίσα βελτιώθηκε χθες ακόμη περισσότερο, πήγε ακόμη πιο ψηλά. Δηλαδή, παρότι είχε άλλα πράγματα να κάνει σε μια σειρά αγώνων, άλλα πράγματα μέσα σε μια εβδομάδα με άλλον τύπο, που νομίζω ότι βγήκαν μέσα από το παιχνίδι. Δεν ξεφεύγει ποτέ mm-hmm. από αυτά που του λέει ο Λουτσέσκου. Ναι. Αυτό είναι το μυστικό μου. Stick to the plan, δηλαδή είναι ο Πέλκας. Τι θα του πει ο προπονητής, πήγε να χόρεψε χασαποσέρβικο στο κόρνερ. Θα πάει να χόρεψε χασαποσέρβικο στο κόρνερ. Mm-hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν την βλέπει. Είμαι ο Πέλκας, είμαι ο Σφίχτης. Έχει και την ποιότητα και την υποδομή του χαρακτήρα να αντιληφθεί ότι αυτό που λέει ο προπονητής είναι το σωστό. Mm-hmm. Προπονητής όχι ο καθένας, γιατί σε κάποιον άλλο να δείξει τα. Εντάξει. Ναι, ότι ο συγκεκριμένος είναι. Τα φιλιά μας στον γνωστό Βάρδο που μας στέλνει μηνύματα με συνθήματα. Μάλιστα. Ναι. Έχει ακριβώς όλο το πακέτο για να είναι μονίμως top στα ναι. 24 του, 25. Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που ξέρεις ότι αν επενδύσεις πάνω του, δεν τον πουλάς, αγόρι μου. Εγώ σου λέω ότι θα την πιάσει τη ρήτρα του, άμα συνεχίσει έτσι, για πλάκα. Αλλά εσύ αποφασίζεις να πάω και του λες να σου πω, Δημήτρη, αγόρι μου, πού να τραβιέσαι τώρα. Εδώ σε θέλω εσένα, είσαι Έλληνας γηγενής, είσαι ΠΑΟΚ. Η οικογένειά σου είναι ΠΑΟΚ, πατέρας του, μια εκπληκτική μορφή, εντάξει. Mm-hmm. Ίδιος, εντάξει. Ωραία, είσαι ΠΑΟΚ. Έλα εδώ πόσα θέλεις, τόσα πάρτα. Δεν θα πας πουθενά. Θα μείνεις εδώ και όταν θα τελειώσει την καριέρα σου, εντάξει, θα έχουμε γράψει 10-15 τίτλους και γεια σας. Ξαχτυπάω το τραπέζι. Ναι, κάτι έχω πάθει με το τραπέζι σήμερα. Θυμίζω Παύλο Δελετζάκη σε μια συνέντευξη που λυπηθήκαμε τα έπιπλα. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή η παρένθεση για τον Μπέλκα. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω πάντα αδυναμία στους γηγενείς. Δεν είμαι από αυτούς που έχουν πιο πολύ αδυναμία στους ξένους. Mm-hmm. Πιο πολύ θα δω όντως με μεγαλύτερη αγάπη και λιγότερο αίσθηση, πώς το λένε, έντονη κριτική στα παιδιά τα δικά μας. Είναι αδυναμία μου αυτή, εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά έτσι έχω μεγαλώσει. Τα δικά μας τα παιδιά πάντα τα είχα πιο αδυναμία και νομίζω ότι και αυτό είναι το σωστό. Το σωστό μες στο λάθος, γιατί όλα τα παιδιά που παίζουν στην ομάδα είναι το ίδιο. Και τρελαίνομαι όταν νομίζει κάποιος ότι επειδή είναι γηγενής δεν έχει την ικανότητα να ηγηθεί. Ή ότι ενώ ηγείται κάτι άλλο έχει γίνει για να καιρό. Είναι στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή κάτι άλλο, ότι η Ελοχήμ και η Νεφελήμ τον έχουν εκεί ναι, πέρα και, αυτό. Και όλα αυτά. Ωραία. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Με διαφωνώ. Και η εικόνα του χθες είναι συγκλονιστική. Και έρχεται το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει να σετάρει το παιχνίδι. Δεν το κάνει καλά στην αρχή. Δίνει την ευκαιρία του Πρόμες. Εκεί υπάρχει εκπληκτική απόκριση του Πασχαλάκη.
Για μένα πάρα πολύ δύσκολη. Καπάκι, γίνεται η φάση που ο ίδιος ο Πέρκας δημιουργεί. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι συνδυαστικό, πιέζει τον Ζιγκό που έχει η κάρτα. Γιατί ο Ζιγκό κανονικά θα πρέπει να τραβήξει φανέλα και να το ρίξει. Ναι. Δεν το κάνει ο Γάλλος, δηλαδή ρισκάρει απίστευτα. Και του βγαίνει όμως, εκεί είναι κολόφαρδος, αφού δεν μπαίνει τον γκολ. Εντάξει, εκεί λοιπόν ένα βιαστικό τελευταίο κοντρόλ χαλάει όλη τη φάση. Γιατί αν τη σπάσει λίγο πιο καλά, αν έχει ανάσες, τη φέρει λίγο πιο δεξιά, έχει ολόκληρη την αιστεία μπροστά του. Δεν έχει απλά συνέστηση τι γίνεται πίσω του. Mm-hmm. Φοβάται μην έρχεται κανείς με φόρο. Απλά είχε τεράστια απόσταση. Τεράστια απόσταση. Δεν προλάβαινε κανείς. Ναι. Ναι. Και μετά μπαίνει ο Άρντα. Και εδώ λέω, Τσέσκου, πραγματικά, φίλε, άμα καταφέρεις, ωραία, και κάνεις τον Άρντα ποδοσφαιριστή, ο οποίος 25 λεπτά. Τόσο, όποτε λίγο παραπάνω. Μπάρα, 20... Αυτοί έχουν κλάσει κιόλας με τη ζέστη. Σωστά, έχουν κουραστεί. Το παίρνει χαμπάρι ο Αιγύπτιος. Του περνάει από δεξιά, του περνάει από τα αριστερά. Δεν χάνει την μπάλα ποτέ. Δεν νομίζω ότι είναι καλά. Δεν έχει χάσει την μπάλα καθόλου. Ναι. Ωραία. Είναι ρε αγόρι μου σαν να παίζει ο μπαμπάς, ο παππούς, ναι, με το εγγόνι το νεογέννητο. Ναι. Δεν του βλέπει, ρε. Ο γήπας. Ναι. Δεν του βλέπει. Δηλαδή, αν το ζήσω και αυτό, δηλαδή ο Άρντα να παίξει σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα με το ταλέντο του, και θα ξεκινήσει πάλι, μη Άρντα Σταύρο. Best player in Greece, Mundial, must play in the first 11. Ακριβώς αυτό είναι η φράση του. Ωραία. Αν κάνει υπομονή και βρεθεί ο χρόνος να δουλευτεί για να είναι στους first 11, φίλε, με το λιμιό σελενιασμένο, τον Ζαμπά από πίσω και αυτόν τον Ουάρντα, λυπάται η ψυχή μου αρκετούς. Όταν είδα τον Ζαμπά στα πρώτα φιλικά, η εικόνα που έκανα για τριάδα πίσω από τον Πρίγιοβιτς στο μυαλό μου, σε ένα ιδανικό σενάριο, ήταν ο Πέλκας, ο Ζαμπά, γιατί είχα το λιμιό λίγο πιο πίσω, okay, και ο Ουάρντα. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα που είπες τώρα. Ότι αν ο Πάο καταφέρει να έχει, βάλε και το λιμιό, τέσσερις, αυτή τη τριάδα τετράδα μάχημη, δηλαδή να είναι όλοι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούν να μπουν και να κάνουν τη διαφορά, πώς θα τους κόψεις. Όχι, τι θα κάνεις για να τους αντιμετωπίσεις. Περίμενε. Και υπάρχει και ο Ακμπόμ. Ναι. Ο οποίος Ακμπόμ είναι διαφορετικό φόρο από τον Πρίγιο. Mm-hmm. Ο Πρίγιο, φίλε, κλασικός πρωταγωνιστής. Ναι. Τα είπαμε και χθες. Χαλαρός. Θες έβαλε εκεί πέρα το πέναλτι. Εντάξει, όλα καλά. Δεν ήταν καλός πάλι. Mm-hmm. Έδωσε τις μάχες του. Δεν ήταν αδιάφορος. Όχι. Εντάξει. Αλλά δεν ήταν ούτε με την μπάλα τίποτα συγκλονιστικό. Ούτε τέλος πάντων βγήκε σε φάση. Το πέναλτι έβαλε. Mm-hmm. Ωραία. Δεν είναι εύκολο να βάλεις πέναλτι. Όχι. Και στο τελικό βάζεις πέναλτι, δεν το έβαλε. Εντάξει. Αλλά έβαλε το πέναλτι. Εκεί, άμα χαθεί το πέναλτι, χάνει την πρόκριση. Αλλά εκεί δείχνει και μια προσωπικότητα. Ότι κοίτα να δεις. Πάρ' το. Πάμε ξανά, ναι. Mm-hmm. Ο Κπομ. Φαντάσου ότι είναι στην ταχύτητα του λιμιού 1,86 και ξέρει μπάλα. Ναι. Άλλη θέση όμως. Όχι, φορ. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Δεν είναι οι χώροι τέτοιοι, ναι, ίδιοι. Εκεί όμως που θα πας, έχεις χώρους. Mm-hmm. Ναι. Θα παίξει ο Πρίγιοβιτς 60. Εκεί θα δούμε και τον Ακπομ 30. Ναι. Λέω εγώ, με το μυαλό μου. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα παίξουμε με λιμιό, αν ο Άρντα παραμείνει άνθρωπος. Τον αγαπάμε, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Με ένα μεγάλο μου που λένε, και με διασκεδάζει αφάνταστα από ότι τον πετυχαίνω. Ναι. Και τον τρακαίνω συνεχώς τελευταία, πλάκα-πλάκα. Αποκλείεται. Ναι, όχι έξω, δεν βγαίνω εγώ. Αλλά μεσημέρια. Ναι, όχι στο ξεκούδουνο, σε μια πισίνα, στον μπάτλερ. Όλο το πετυχαίνω κάπου. Ναι. Νομίζω ότι είναι παντού βασικά. Όπως ήταν στο γήπεδο χθες, νομίζω είναι και στην πόλη. Είναι παντού. Εντάξει. Γιατί στο Facebook μπαίνω, έχει βγει με 5 φωτογραφία. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν έχω λίγους φίλους. Ναι. Άρα δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που κάνω timeline. Κάπου να τον βλέπω. Να τον βλέπω κάπου. Ναι. Είναι παντού ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν κάθεται στα αυγά του. Mm-hmm. Ό,τι κάνει ακριβώς στο γήπεδο χθες. Ναι. Ναι. Αν αυτό το πράγμα μπορέσει να το μονιμοποιήσει. Γιατί και τακτικά ήταν σωστός. Όχι, χθες ήταν 30 ήταν, πάρα πολύ καλά λεπτά. Δεν έκανε λάθος πουθενά. Ναι, αυτό. Πουθενά. Αν το καταφέρει και αυτό ο Λουτσέσκου, Ιβάν έχει ένα χώρο εκεί. Κάνει ένα άγαλμα. Ένα ρουμάνικο. Πάρε ένα του Τσαουσέσκου, κόψε το κεφάλι του ή άλλου, αυτό έκαναν και οι Ρουμάνοι. Βάλε του Ράσβαν. Εντάξει.
να τελειώνουμε. Και 5 χρόνια συμβόλαιο βασικά, γιατί βλέπω ότι μια κόλληση υγεία σε αυτό το θέμα. Ναι. Ναι. Εδώ το μήνυμα που έπρεπε να περάσει είναι ότι παιδιά, αυτό είναι ο άνθρωπό μα. Πάμε. Που γίνεται μια κουβέντα το Μάιο, αλλά ακόμη περιμένουμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το. Ο Μουάρντα ουσιαστικά βοηθάει τον ΠΑΟΚ να μην απειληθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι απειλεί σε εκείνη τη φάση με τη σέντρα που περνάει από το μέτωπο του Πρίγιοβιτς 2 εκατοστά. Ωραία, για να γίνει το 4-2. Αλλά υπάρχουν και 10 φάσεις που τους κάνει και τρακέρνουν. Κερδίζει φάουλ, κερδίζει χρόνο, κερδίζει χώρο, κερδίζει τα πάντα. Μόνο το jackpot δεν κέρδισε του Τζόκερ, το οποίο βέβαια 12η φορά γελάνε και οι συναγρίδες. Τελειώνει το παιχνίδι 3-2. Υπάρχει η φάση του πέναλτι. Εδώ θα μιλήσουμε για τον Ισραηλινό διαιτητή, ο οποίος πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σοκαριστικά υπέρ των Ρώσων. Δεν ξέρω αν απλώθηκε το χέρι λίγο στο ημίχρονο. Ξέρουμε παρασκήνια από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα που τρεπόντουσαν οι άνθρωποι, οι διαιτητές, οι υπόλοιποι, να μιλήσουν με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτό που έγινε. Η αλητία πέναλτι που δίνει για ένα κράτημα του Χατζαρίδη από αυτά που. Πού καρφώνεται ο διαιτητής, ότι είναι λαμόγιο. Πού καρφώνεται. Πρέπει να θυμηθώ τώρα μια. Περνάει ο Χατζαρίδης στο Ζομπνίν. Ναι. Ωραία. Τον τραβάει αυτό. Τον τραβάει τη φανέλα. Μπροστά, ή ξεκάθαρα. Ναι. Ο ορισμός της κάρτας. Δεύτερη κάρτα, σπίτι σου. Σέντρα του Εσέγκου. Ωραία. Mm-hmm. Τράβηγμα του Χατζαρίδη μέσα στην περιοχή. Κρατάει και ο Ανδριάνου. Εντάξει, ίδιο κράτημα. Πέναλτι και κίτρινη. Κάτσε, φίλε. Δεν μπορεί να δώσει τώρα πέναλτι που δεν έχει πέσει ο άλλος. Δεν ναι. Γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι 5 λεπτά πριν υπάρχει ακριβώς η ίδια φάση. Ωραία. Καθοριστική επίσης. Εντάξει. Ορισμός. Ωραία. Αυτό βάση κανονισμού είναι πέναλτι. Αυτό που κάνει ο Χατζαρίδης. Mm-hmm. Ωραία. Αφού είναι, φίλε, υπάρχει και το πνεύμα του κανονισμού. Το οποίο πριν 5 λεπτά. Εντάξει. Έχεις δείξει ποιο είναι το πνεύμα σου. Εκεί λοιπόν δείχνει ο Ισραηλινός ότι μάλλον ήταν λίγο ανοιχτοχέρης στο ημίχρονο. Ναι. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει δώσει δικαιώματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο με φάουλ, με το πέναλτι που δίνει και χαρίζει και δεύτερη φορά στο Ζομπλίν. Ουσιαστικά τρεις συνολικά φορές έπρεπε να... Τρεις συνολικά φορές έπρεπε να αποβληθεί ο Ζομπλίν. Και δεν το έκανε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ο διαιτητής του αναλυπτικού θα είναι πιο σοβαρός και δεν θα είναι αυτό το πράγμα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες. Τις ρώσικες ομάδες δεν τις έχω εμπιστοσύνη σε τέτοια θέματα. Σίγουρα το δουλεύουν. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει το μυαλό του στο πώς θα το δουλέψει και αυτός. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Όχι να τα κουμπίσει, παρασκηνιακά. Να γίνει μία κρούση ότι, αδερφέ, φίλε Ρώσε, πρόεδρε της UEFA, και εμείς Ρώσοι είμαστε εδώ, έχουμε και εμείς Ρώσο, πρώην βουλευτή της Δούμα, έχουμε πρόεδρο. Μαζέψτε τους. Τέλος πάντων, θα πούμε τους χορηγούς για την πρώτη ώρα, θα πάμε στο διάλειμμα, θα ακούσουμε τα γκολ γιατί τα ζητάτε. Δεν θυμάμαι τι είπα ποτέ, δεν είπα κάτι έξυπνο. Και θα ανοίξουμε γραμμούλες. Και θα ανοίξουμε... Θα ανοίξουμε γραμμές, θα πούμε και τα μεταγραφικά, θα δούμε και αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε με ένα καθυστερημένο που θέλει να δημιουργήσει θέμα σόν και καλά. Φασισταρίο, φαίνεται τη φάτσα. Λοιπόν. Δεν ξεχνάω, Σάκη μου, τον Μπίσεσβαρ, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και με τη σούπερ είδηση ότι η Πιστόια ανακοίνωσε το κρουμπάλι και δεν θα έχουμε το μαρτύριο της περσινής σεζόν. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Λίμπερο 104. Στα στούντιο. Στα στούντιο, ναι, αυτό πιο ωραίο. Στα στούντιο. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν είναι ένα και ταπεινό, είναι 8 και διαλέγουμε ποιο θα κάνουμε. Σήμερα είμαστε στο στούντιο. Εντάξει, και αν βγάλουμε κάποιον καλεσμένο, θα είναι στη γραμμή 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αυτού και βγαίνουν. Μάλιστα. Από τώρα γραμμή πρέπει να ακούσουμε τα γκολ. Θα περιμένει ο κύριο. Πολύ υπομονετικός. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά τα γκολ. Εντάξει, τώρα άκουσα τι είπα στο τρίτο γκολ, εντάξει. πάμε να ακούσουμε το πρώτο γκολ, το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Ανέβασε με λίγο. Πρίγιοβιτς παίρνει φόρα. Εκτελεί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 29 μειώνει ο Πρίγιοβιτς.
Εντάξει, ήρεμα, ήρεμα. Ναι. Βλέπω ότι έρχεται. Παίρνουν γρήγορα οι παίκτες. Βλέπω ότι έρχεται, αλλά είσαι και λουξέρο μέσα. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει πάσει τώρα σε αυτήν την ομάδα. Έχει κάνει ήδη δύο με τον Μπέρκα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει καλύτερη τοποθέτηση στην αμυνά του. Αυτό είναι ξεκάθαρο και από εκεί και πέρα πιο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. 1-2 μειώνει ο Πρίγκοβιτς με τον βόλο του Σοπνίν. Το απλωμένο χέρι στο κόρνερ του Πέλκα. Τρίτο γκολ για τον Πρίγκοβιτς στη σεζόν. Αλλάζει παιχνίδι ο Βαρέλα, δεν είναι κακό ίσα ίσα. Κατεβάζει ο Μάτος τώρα με τον Κομπάρο μπροστά του. Μάτος ψάχνει τη σέντρα. Θα τη βγάλει το πέναλτι. Λατσέ! Γκολ! Γκολ από τον Δημήτρη Λιπιό! Γκολ από τον Δημήτρη Λιπιό 2-2. 2-2 ο ΠΑΟΚ. Με τον Δημήτρη Λιπιό να σκοράρει από το γύρισμα του Μάτος. Ο ΠΑΟΚ ισοπαλίζει στο 37. Στο 37 γίνεται το 2-2. Συγκρατημένος από το γύρισμα του Μάτος. Το αριστερό πλασέ του Λιπιού νικάει το Μαξιμέγκο. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. ΠΑΟΚ Σπαρτάκ 2-2. Ο Μάτος εδώ χόρεψε τον Κομπάροφ με τα αριστερό. Ο Λιμιός βρίσκει εσωτερικό δίκτυ. 2-2 ΠΑΟΚ. Η Σπαρτάκ, η οποία έδειξε ότι δεν αντέχει την πίεση. Don't stop, double head. Don't stop. Επαναπάθηκε στο 0-2 και τώρα 8 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο έχει ισοπαλιστεί. Κατεβάζει ο Μάτος. Είναι ο Πρόμες μπροστά του, περνάει ο Μάτος. Βγάζει σε τρασούτ, φεύγει μπάλα. Γκολ! Γκολ! Δημήτρης Πέλκας. 3-2 ΠΑΟΚ στο 44. 3-2 ΠΑΟΚ από το λάθος του Μαξιμέγκο. Φεύγει μπάλα κάτω από το σώμα του. Ο Πέλκας για αιστεία. Πετυχαίνει τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44. Ο ΠΑΟΚ κάνει επική ανατροπή σε διάστημα 25 λεπτών. ΠΑΟΚ Σπαρτάκ 3-2. Εδώ στην Τούμπα που βράζει. Έκρηξη χαράς σε ένα παιχνίδι το οποίο έδειχνε να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. ΠΑΟΚ βρίσκει τον τρόπο να πετύχει από το 27 μέχρι τώρα 3 γκολ. Εδώ είναι το κρίσιμο. Απίστευτη εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο. Οι εκτιμήσεις μιλούσαν για ένα σφιχτό παιχνίδι, τόσο σφιχτό που πολλοί πιστεύαμε στο 0-0. Πλέον ούτε η Τζένα Τζέμσον δεν ήταν τόσο ανοιχτή. 3-2 εδώ στην Τούπα. Στο 45 τώρα είμαστε. Λέκης. Ξεκινάει το παιχνίδι. Σινεμά. Βέβαια. Ψυχολογία. Εντάξει. Πρώτο γκολ που πέρασε. Παγκόσμια μέρα οργασμού που ήταν χθες. Πάμε. Ήρθε ο ανοίξουμε τις γραμμές στο 2310-287-888. Τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 104. Πάμε στο φίλο που περίμενε. Τι να κάνουμε, συγγνώμη αδερφέ, αλλά ήταν ο προγραμματισμός τέτοιος που δεν χαλάμε τις σταθερές μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χθες το γκολ, ειδικά στο τρίτο, παίζει να νόμιζαν ότι εδώ στη γειτονιά τη σφάζω τη μάνα μου και ότι σφάζω και καμιά 5-6 παιδάκια από τις φωνές. Και από το Ναδύρ εκεί πέρα που ήμασταν στο 0-2 και λέγαμε ότι δεν αξίζει αυτή η ομάδα να μας κερδίζει 0-2 από το πουθενά, έγινε το 3-2 και θα πω ότι αδικηθήκαμε κιόλας, γιατί πιστεύω ότι και ένα γκολ τουλάχιστον μπορούσαμε να το βάλουμε. Εντάξει, δεν έγινε, θα γίνει εκεί μέσα. Σταύρο, ήθελα και τη δικιά σου τη γνώμη. Είμαι μικρός κιόλας, πότε ακούς, 20 χρονών. 20 χρονών, εντάξει, στην Ταϊλάνδη δύο παιδιά έχουν. Στον Ανθρωπότομο 5. Στον Ανθρωπότομο 6 και είσαι και παππούς. Και στην Αλεξάνδρεια. Και στην Αλεξάνδρεια. Βεβαίως, ναι. Για λέγει. Θέλω να πω ότι ο Αντρέ θα είναι πολύ κακό αν μπει ο Αντρέ για την ΤΣΕΚΑ στο δεύτερο μάτς. Σπαρτάκ. Λόγω ότι... Με τη Σπαρτάκ, κόλλησα. Γιατί θα σπάει τη δεύτερη γραμμή άμυνάς της, αν όχι την πρώτη, θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση και έχει, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μας, ειδικά στις αλλαγές παιχνιδιού, και θα έχει μεγάλο θέμα από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά
στην άμυνά της, δηλαδή να προσαρμόζεται η Σπάρτα. Σίγουρα η μετάβαση της, το πρόσεξε μετά τα δύο γκολ που έφαγε, αλλά έπρεπε να φάει δύο γκολ για να προσέξει. Είναι η αλήθεια. Δεύτερον, το βασικό κομμάτι της παρουσίας του Βιερίνια είναι η αδυναμία του αντιπάλου να κάνει καλά το repress. Γιατί όταν έχεις κάποιον που ξέρει την μπάλα τόσο καλά και ξέρει πώς θα την περάσει, η διάθεσή του να ανέβει ψηλά, να πιέσει και να κάνει παγίδες μπορεί να γυρίσει boomerang. Εκεί είναι το κλειδί με το Βιερίνια, νομίζω. Και φάνηκε χθες ότι είχαμε χθες θέμα, γιατί δεν ξέρω αν πρόσεξε, το πρόσεξε ότι και ο Ελκαντουρί και ο Πέλκας γυρνούσανε, γιατί η μπάλα δεν μπορούσε να τη βγάλει ο Βαρέλα, επειδή έπαιζε και στην άλλη αυτό μεριά. Αυτό είπα και πριν, ότι ο Πέλκας αναγκάστηκε να πάρει πολλά μέτρα πίσω για να γίνει η δουλειά μας. Και ο Ελκαντουρί ερχόταν προς το κέντρο, σύγκλινε για να πάρει την μπάλα. Mm-hmm. Ο Πέλκας, έχω να πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, με διαφορά, mm-hmm. από το δεύτερο. Φανταστικές περιστροφές ο Πέλκας. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, άδειαζε το Φερνάντο, άδειαζε τρεις παίκτες και έφευγε κατά μέτωπο κάθετα. Mm-hmm. Αυτό παίκτης στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Εδώ δεν το είχε παίκτης Σπαρτάκ. Έκανε τον γκολ, φοβερή πίεση, φοβερό ρυπίεση μαζί με τον Πρίγιοβιτς. Πολλά χιλιόμετρα. Και είναι λογικό εκεί πέρα όταν βγαίνει στο 70, στο 65, να μην έχει δυνάμεις, λογικό είναι. Είναι Αύγουστος, να θυμίσω, είναι 9 Αυγούστου. 8-9 ήταν. 8 ήταν χθες, 9 σήμερα. 8. Ναι. Καλά τα πάμε μαθηματικά μας. Ωραία. Θα πρέπει να κλείσουμε, αδερφούλη, γιατί περιμένει κόσμος. Ναι, να ναι, καλά, ναι, ακούστηκες. Ναι, ναι. Ωραία η τοποθέτηση για 20χρονο. Συνήθως είστε στη Μύκονο σερβιτόρι. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Χαίρετε. Το πρώτο που με εντυπωσίασε ήταν αυτές οι παγίδες που είπες, Σταύρο. Είχε φτάσει σε ένα σημείο στο κέντρο γύρω από την μπάλα να είναι 5 παίκτες. Δηλαδή ρίσκαρε πάρα πολύ. Αν 5 παίκτες απασχολούνται γύρω από την μπάλα, είναι πολύ εύκολο να έχεις 5 ξεμαρκάριστους. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και ένα ακόμα όνομα στην επιθετική εκεί ομάδα μας που έχουμε. Είναι και ο Λάμπρου, ο οποίος Λάμπρου εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στα φιλικά παιχνίδια. Δεν του έχει δοθεί ευκαιρία, γιατί σίγουρα έχουμε καλούς παίκτες και κάποια ώρα θα του δοθεί και αυτό μια ευκαιρία σίγουρα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με πέρσι, έχουμε βάθος και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν όλα τα παιδιά. Επειδή η εικόνα που έχω, η γνώση που έχω για το επίπεδο του Λιμνιού, πάντα είχα την απορία αν αυτά που ακούω από τους σκάουτ που τον έχουν μελετήσει και σε σχέση με το τι θεωρείται παγκοσμίως για τη γενιά του, αν θα μπορέσουμε να τα δούμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί μέχρι πρότινος βλέπαμε τον παίχτη που είχε μια τακτική συνείδηση, αλλά δημιουργικά δεν έβγαζε κάτι το ιδιαίτερο. Στα τελευταία δύο παιχνίδια ο Λιμνιός, εντάξει, είναι σε top επίπεδο. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε για το βάθος, το σημαντικό είναι να βρεθεί σταθερά. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έδωσε το τζάλμα, το μεγαλύτερο ερωτηματικό ήταν το αν θα βρεθεί γρήγορα σταθερά. Και ο Λιμνιός την δίνει με πιο εντυπωσιακό τρόπο τον τζάλμα σε πρώτη φάση. Ωραία, ωραία. Σίγουρα όμως τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά μέσα στην περίοδο. Και σίγουρο είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 2 ενδεκάδες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι έξω τώρα από το παιχνίδι. Έχει να κάνει με την Τρίτη. Θέλω λοιπόν, ξέροντας ότι ακόμα δεν έχει πάρει την άδεια, αλλά δεν σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, θέλω τουλάχιστον να υπάρχουν οι συνεντεύξεις, να υπάρχει το pre-game και το after-game. Δηλαδή, αυτά γιατί να μην υπάρχουν. Γιατί δηλαδή να βλέπουμε ένα ξερό παιχνίδι και μετά να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Κάποια πράγματα χρειάζονται να φτιαχτούν. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ ελλειπή μέχρι σήμερα. Για ποιο πράγμα μιλάς? Για το έψιλον, λέω. Εντάξει, φεδαστρώσει, κάτσε λίγο και την εικόνα. Φτιάχνουμε και μηχανήματα, πήραμε, μην αγχώνεσαι. Χαλάρωση. Καλοκαίρι έχουμε. Πες μου τι δουλεύει Αύγουστο, σου πω ότι τράβηξε χθες. Ναι. Άσε το. Όλες οι ομάδες απλώνονται αντί για το παιχνίδι άλλες 2 ώρες. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Θα ετοιμαστούμε όμως, δεν θέλω να έχεις άγχος.
Να είσαι καλά. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχει, όπως είπες. Βοήθαμε λίγο να πάμε στις γραμμές, είναι πολλές. Οκ, αδυναμία την καλύψουμε και να έχουμε καλυφθεί όπως όλες οι αδυναμίες. Και εκεί πέρα που να είναι παοξής. Γεια και χαρά. Yeah. Χώνεσαι και στα δημοσιογραφικά τώρα. Αυτό που αφού με τρελαίνει όλες τις ώρες. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα που μας αρέσανε. Παιδιά, εντάξει, τα είπατε όλοι για τον Μπέλκα, να μην τα ξαναπούμε. Εμένα, παιδιά, πραγματικά αυτό που με τρέλανε είναι αυτό το αιγυπτιακό άλογο, ρε παιδιά. Μιλάμε, λες και είχε πασαλίψει τα παπούτσια του με ψαρόκολλα. Ήταν. Ακουμπούσε η μπάλα επάνω στο παπούτσι του και δεν ξεκολούσε, ρε παιδιά. Απίστευτο πράγμα. Κάτι το οποίο φυσικά, αν δεν του βγει, μπορεί να σε σπάσει τα νεύρα και σένα και τους άλλους. Αλλά χθες του βγήκε, ρε. Δέκα φορές του βγήκε, όχι μία και δύο. Χθες 30 λεπτά δεν έκανε λάθος επιλογή. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση να μην του βγει, οπότε εκεί θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω αν τον κάνει ποδοσφαιριστή ο Λουτσέσκου. Τώρα είναι showman, δεν είναι ποδοσφαιριστή ακόμα. Η ικανότητα, αυτό το πράγμα, η ικανότητα του ρε φίλε, σου προσφέρει ωραίο θέαμα. Αν το πιάνει, σου προσφέρει κάτι το οποίο ρε παιδί μου το έχει ανάγκη ο κόσμος. Να δει αυτό το περίτεχνο. Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη, ρε παιδιά, σε ένα σημείο. Δηλαδή και η καλή και η τακτική, εντάξει, όλοι την αγαπάμε. Ο Λουτσέσκου είναι ερωτευμένος. Συνδυάζονται αλλά... τα πράγματα, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί, πού και πού, ρε παιδί μου, χρειάζεται να δεις και αυτό που έκανε, ρε παιδιά, μετά τη φάση του Πέλκα που πήρε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή και τους έστειλε τους δύο από τη μία και αυτός πήγε από την άλλη. Μιλάμε τώρα για, εντάξει, να είναι καλά το παιδί και το μυαλό στο κεφάλι. Από εκεί πέρα, ρε εσύ, Σταύρε, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση λίγο για το θέμα του Μαουρίτσιο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι βλέπετε σε αυτόν τον άνθρωπο εσείς. Εγώ βλέπω ένα πολύ μέτριο ποδοσφαιριστή προς τον παρόν. Πάρα πολύ μέτριο όμως. Ο Μαουρίτσιο είναι αυτός που συνεβάζει 10-15% στην καλή του μέρα. Θα σου, πω τι βλέπουμε. Θα σου πω τι βλέπουμε που δεν βλέπεις εσύ. Τα σίγουρα control του. Ωραία, τη σωστή μεταφορά. Ωραία, τη σωστή κάλυψη των χώρων. Και καμιά κλωτσιά όταν χρειαστεί. Δηλαδή, χθες που του δίνει εκείνη την κάρτα, τη χάρηκα. Δηλαδή... Εντάξει, πάρα πολύ. Η κάρτα εκείνη ήταν. Κυριακό εκείνη πήγαινε. Εκείνη, άμα ήταν λίγο πιο δυνατό. Αλλά, παιδιά, δεν ξέρω. Ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ δεν μπορώ να δω αυτά που βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω ένα ποδοσφαιριστή πολύ μέτριο. Αν πετύχεις ποτέ τον Λουτσέσκου στον δρόμο, ρώτα τον. Ναι, που συνδυάζεται με έναν εξίσου μέτριο Κάνιας, ο οποίος, όπως σωστά είπες, χρειάστηκε να περάσουν 40 λεπτά για να αρχίσει να παίζει μπάλα. Δηλαδή χάσαμε ένα ημίχρονο στην αρχή, επειδή δεν μπορούσαν, ήταν κομμένοι στα δύο ομάδες. Είναι, στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω πάντα το τι θα γινόταν να παίρναμε δύο top παίκτες που χρειαζόντουσαν. Αλλά μα δεν μπορώ να αδικήσω αυτά τα παιδιά. Δεν μπορώ να αδικήσω. Δεν τα αδικήσω, αλλά στο πρώτο γκολ ο Καντουρί δεν ακολουθά. Καταλαβες. Δηλαδή... Και ο Καντουρί, παιδιά, δεν είναι extreme. Εντάξει, καταλαβαίνω, πρέπει να βρει θέση το παιδί, δεν είναι extreme. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι extreme. Για μένα τουλάχιστον, αν εσείς νομίζετε ότι είναι extreme, καλός. Okay. Δεν ήταν κακό στη Βασιλεία, μπορεί να το παίξει. Ναι, χθες δεν είχε καλή εικόνα. Στη Σταύρε, δεν μπορεί να μου λες συγκεκριμένα, μα εκεί δεν ήταν καλός, εκεί δεν ήταν κακός. Μένα με ενδιαφέρει να υπάρχει μια... Είπες δεν μπορεί να το παίξει. Ναι, δεν έχει πείσει ακόμα το πέρα σταθερά εκεί. Έχω και τον Μπίσεσβαλ. Είπα ότι δεν είναι extreme. Μπίσεσβαλ, Καντουρί, Ουάρντα. Αρχίζω να ανησυχώ λίγο για τα... Θα πάει κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί πάνω, έτσι. Δεν έχουμε εμείς τα μεταξύ. Θα δούμε. Εντάξει, θα λένε ότι θα πάει κόσμος. Ναι. Ναι. Μην ανησυχείς για πολύ, γιατί από ό,τι βλέπω απλώνεται ο τραχανάς λίγο από τους άλλους. Να δούμε... Νομίζω... Αυτό είναι λίγο... Εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο, στα media είναι λίγο υποανάπτυκτη. Τώρα ο Βλάκας που κάθεται και λέει ότι έγινε, ό,τι έγινε. Άμα δεις τα μούτρα, δεν είναι ένας, είναι 4-5 που έχουν βγει και ο ένας λέει σε μια οικογένεια πάντα υπάρχει ένας βλάκας, εδώ υπάρχουν 30%. Σαν να σε λέω ότι ο ένας στους τρεις είναι βλάκες εδώ. Δηλαδή αρχίζουν και απλώνουν το θέμα. Δεν ξέρω, ας πάρουν τα μέτρα αυτοί που θα πάνε επάνω και πάει, ξέρουν καλύτερα. Τα χαιρετήματά μου και να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Μιλάμε τώρα, εντάξει, πρέπει να καταλάβει και λίγο ο κόσμος που είναι τα μίντια, τα ρώσικα. Είναι λίγο κάπως. Δηλαδή, είναι λίγο 100 χρόνια πίσω. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εμπρός. Ακούγεστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έλα, τι κάνετε. Τέλεια. Δεν γίνεται καλύτερα. Δυο μπασκετικοί σε μια εκπομπή είναι ωραία. Είδες, Σταύρο. Καλές καλά, ρε φίλε. Παντρεύτηκε Σταύρο. Όχι ακόμα. Γιατί... Εγώ για την ομάδα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Μ' άρεσε... Τα υπόλοιπα άσε να τα βρουν αυτοί που είναι ειδικοί. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά.
Πώς άφησες τον Γκόλι τόσο ρε και πήγε στο στόμα του Λύκου να κάνει εκπομπή πριν από τον βετεράνο του Λυκιάδη. Τον βαρέθηκα, δεν μπόρεσα φίλε. 20 χρόνια κάθε μέρα βλέπω τα μούτρα αυτά, ξέρεις τι είναι, τον βαρέθηκα. Όχι, όχι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πόσο καιρό τον δίνεις να γυρίσει. Δεν μην ασχολείσαι με αυτά. Αυτά είναι επαγγελματικά. Είναι επιλογές των άλλων. Δεν θα κάτσεις. Όχι, εγώ επειδή... Όχι, εγώ σου λέω, τέλος. Τι είπα, όχι. Επαγγελματικές επιλογές είναι. Εσύ θα θρέψεις τα παιδιά του. Όχι, ρε. Μην με γυρνάς στο μάτι τώρα. Κάνουμε, Καλαμπούρι δεν κάνουμε αυτά τα θέματα, ρε φίλε. Όχι. Ό,τι άλλο θέλεις. Πες για μένα, ό,τι θες. Ό,τι θες για μένα. Δεν παντρεύτηκες. Όχι, δεν παντρεύτηκες. Επειδή σ' αγαπάω και εσένα και τον Δημήτρη, δεν. Εντάξει, μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι δικά μας. Να είσαι καλά. Δεν γίνονται τυχαία. Τα συζητάμε, μιλάμε. Δεν είναι. Είμαστε σαν αδέρφια. Δηλαδή, για να πάρθει μια απόφαση υπάρχει κάποιος λόγος. Καλησπέρα. Δεν παντρεύτηκες. Όχι. Δεν σε παντρεύομαι. Λοιπόν, είπες πριν κάτι. Άκου τώρα. Είπες πριν για... τον παίκτη που έφυγε που είχαμε στα εξτρέμ, πώς τον είπαμε, Τζάλμα. Που είχαμε πέρυσι, τον Τζάλμα. Mm. Το πιστεύεις ότι τον είχα ξεχάσει? Το πιστεύω. Πώς από εκεί να καταλάβεις που έχουμε φτάσει, έτσι. Mm. Τον είχα ξεχάσει, εσύ μου τον θύμισες. Ναι, καλά, μην φαντάσεις ότι... Ενώ μέχρι πέρυσι λίξε, έλεγα με το άτι, το μαύρο, εσύ μου τον θύμισες τώρα. Ναι. Λοιπόν... Είναι η παρουσία του μνημείου σε αναγκάζει. Όπα, το που... Εννοείται. Ναι. Χατσερίδης φίλε, αφού τον είδα σε αυτό το match με αυτούς τους αντιπάλους να έχει την μπάλα κάτω και να τη μοιράζει, δεν ήταν καλός με τα πόδια. Δεν ήταν καλός με τα πόδια, μην υπερβάλλεις. Σταμάτα. Δεν ήταν καλός στο build-up. Είδες με ποιους έπαιζε. Με ποιους έπαιζε, με τον Αδριάνο βαριόταν να τρέξει, οι άλλοι τρέχανε. Ο Αδριάνο δεν έτρεχε. Μάλιστα. Εσένα δεν σ' άρεσε δηλαδή με, τα πόδια, με την μπάλα κάτω? Όχι, δεν μ' άρεσε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι. Οι προσπάθειες του. Άλλο αυτό. Μα το παιδί δεν είναι έτοιμο. Μα το λέμε σε όλη την προετοιμασία ότι θέλει χρόνο. Μπήκε γιατί χτύπησε ο Βιερίνια. Δεν θα έμπαινε. Στη Ρωσία μέσα που θα έχει λογικά το Βιερίνια. Κάτσε να δούμε. Τι. Ποιο θέλω δίδυμο. Αυτού που είχα. Την τετράδα μου. Κρέσπο Βαρέλα θα παίξουν. Κρέσπο Βαρέλα θα παίξουν. Τι, άμα πει ο Βιερίνια. Οι σταθερές μετά. Ναι, τι. Δεν τίθεται θέμα. Εμένα δηλαδή. Δεν με χαλάει. Ρέστη, εμένα δεν με χαλάει καθόλου τώρα να ξαναπέξει ο Χατσερίδης. Ωραία, πήγε να σου δώσω τηλέφωνο το κινητό, πάμε εκτός αέρα, να σου δώσω το Λουτσέσκο το κινητό, να το συζητήσετε. Όχι, ρε, τα έχω πει με τον άνθρωπο, τα ξέρει. Τα λέγαμε. Κάναμε ένα πηγαδάκι χθες εγώ, αυτό και τα τώρα σου. Τα λέγαμε. Φίλε, πες το. Άντε, για παιδιά, τα λέμε. Άντε, πάει. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα Σταύρο και Νίκο. Χαίρετε. Ο Μίνης από Χανιά είμαι, τι κάνετε? Γεια σου Μίνιο. Κάνε μια βουτιά για εμάς, δε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε φρίξει. Για λέγε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, Σταύρο, ότι σε αυτό το λαό τελικά αυτή η ομάδα αρμόζει πλέον. Και ότι αυτή η ομάδα πρέπει να παίξει Champions League φέτος. Γιατί ο λαός της το αξίζει αυτό. Δηλαδή αυτές οι τούμπα κόχλαζε, έχω να δω τούμπα πολύ καιρό έτσι σε γύφτες. Δηλαδή αυτό λέγαμε και στο σύνδεσμο ότι εντάξει η τούμπα ήταν από τα παλιά, μια τούμπα από τα παλιά βγαλμένη. Ήταν και θέλω να μου πεις ακόμα με το Βιερίνε τι θα... Γιατί είναι πολύ, για μένα είναι το κλειδί της υπόθεσης. Να παίξω Βιερίνε και να γυρίσω Κρέσπο στη θέση του. Έχει ελπίδες. Η ενημέρωση που είχαμε πριν το παιχνίδι είναι ότι κουτσά στραβά θα προλάβει. Ναι. Ωραία, θα το δούμε βέβαια. Έχει πλακωθήσει θεραπείες, κάνει όσο μπορεί να κάνει, δηλαδή δύο την ημέρα. Δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα με το μηχάνημα και βάλα. Και να δίνει. Ναι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά σήμερα θα ξέρουμε νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον τις πιθανότητες. Εντάξει. Αλλά για μένα και για μένα είναι πολύ βασικό, γιατί έτσι όπως παίζουν αυτοί, η γρήγορη, η ποιοτική πάσα, η κάθετη ή τα ανεβάσματα τα ποιοτικά, οι αλλαγές παιχνιδιού του Βιερίνια και η ηρεμία του είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και πάνω σε μία και στην πλευρά στην οποία δεν έχουν κάτι ποιοτικό αυτοί. Ο Λομοβιτσί που τον είπαμε 800 διαφορετικά ονόματα χθες ή ο Τασάεφ που έπαιξε με τη Λοκομοτίβ δεν είναι οι top παίκτες τους. Δηλαδή μπορεί έξυπνο Βιερίνια να διαχειριστεί ακόμη και να είναι σχετικά ανέτοιμος. Έστω να παίξει 60 λεπτά. Με τον Πίσεσβαρ τι γίνεται με τον Πίσεσβαρ? Καλοκαίρι δεν θα το κουράζετε το παιδί. Ναι.
Άστο, το παιδί τώρα δεν είναι σε κούραση. Οκτώβρη, Νοέμβρη. Εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρούν το που λένε μου τέτοιες εποχές ζεστές. Τώρα το πηγαίνουν καμιά χρυσή άμμο, κανένα τέτοιο. Καλά θα είναι, αλλά δεν θέλουν να το κουράζουν. Μετά ρολάρει και τα παίρνει μόνο του τα παιχνίδια. Δεν θέλω να έχει φουλ ένσημα. Είναι ντροπή για το που λένε μας. Και θα σου πω και κάτι και θα κλείσω, θα μην σου καταλάβω τη γραμμή. Θα συμφωνήσω με τον Πασχαλάκη, αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι λίγο που το λέγαμε εμείς φιγουρατζής. Είναι λίγο, δηλαδή το έχει λίγο αυτό το. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα το διορθώσει όσο μεγαλώνει. Αυτό θέλω να πιστεύω. Εντάξει, Σταύρο, ευχαριστώ και Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Το πείσα, Σταύρο. Και καλησπέρα το παρέα εκεί πέρα. Θέλω να ζητήσω και να παρακαλέσω την Παναγίτσα και τον Θεούλη, επειδή περάσαμε καμιά 30-40 χρόνια ανοβρία στην ομάδα, να μας δώσει λίγα χρόνια να χαρούμε αυτή την παοκάρα, γιατί νομίζω ότι τα καλύτερα από εδώ και πέρα θα τα ζήσουμε. Εγώ είμαι της ευτυχισμένος με αυτό που βλέπω. Θέλω να ζητήσω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ άμεση αναπροσαρμογή, αν είναι δυνατόν και χθες το βράδυ του Πέλκα. Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορείς και το βιτρινάρι αυτό στο Champions League θα πάρουμε πάρα πολλά λεφτά. Για μένα είναι παιχταράς, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, παιχταράς, πολύ μεγάλος παίχτης. Και μπορεί να, με αυτό που θα πω τώρα, αλλά μου θύμισε, παρότι τον πρόλαβα λίγο τον Γιώργαρο στα τελευταία του, αυτό το ξεπέταγμα του, παιδιά, είναι εκπληκτικό. Μα 60 χρονών είσαι, άντρε, έπεσε τα ζατά στον αέρα. Πόσο είσαι, ρε? Δεν είμαι αυτά, είμαι καμιά 7 κάτω. Λοιπόν. Εγώ το πρόλαβα σαν τελευταία που 43, ρε. Κοίταξε να δεις, Σταύρο, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Μπράβο το παλικάρι για την εξέλιξή του. Μακάρι και ελπιδάκια να πάρει καλά από τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα μας τα φέρει δεκαπλάσια. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει στρατηγική στο θέμα του Σταφυλίδη, να πάει δηλαδή λαό ο ΠΑΟΚ και να τον πάρει, ξέρω εγώ, κοψοχρονιά τελευταίες μέρες. Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Αξίζει τότε να περιμένουμε για αριστερό μπακ. Είπες ότι μας λείπουν δύο παίχτες. Θα τους πάρει αυτούς τους δύο παίχτες? Νομίζω πως ναι. Του Σταφυλίδη, όπως σου είπα, και έναν Σταφυλίδη. Ο ένας είναι ο Σταφυλίδης, εννοείς? Ο ένας είναι ο Σταφυλίδης από αυτούς τους δύο, έτσι? Θέλουμε να πάμε για Σταφυλίδη. Θέλουμε, πιστεύω θέλουμε μέσα μας. Ναι. Ωραία. Να πάμε. Πολύ καλή επιλογή. Από το Σουηδό, ποιος θα με απαντήσει σήμερα, έχουμε κανένα νεότερο? Ποιο είναι το Βέρμπρουμ? Ναι. Δεν για πιστεύω ότι ναι. Ξέρω. Κοίτα, δεν, έχω σταματήσει να λειτουργώ σαν ανασφαλής γκόμενα που περιμένω ένα κλικ από κάποιον. Δηλαδή, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό, ας το κάνει. Εγώ σαν Σταύρος δεν το δέχομαι. Κατάλαβες, δεν ασχολούμαι, δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε αρνητική απάντηση, κάτι τελεσίδικο να ξέρουμε. Μετά από αυτά που συζητήθηκαν την τελευταία φορά, πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο αν θα πει ναι, όχι, ίσως κτλ. Ίσως είναι όμως κοψιά παίχτη που τη χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά και υπάρχει και ένας εγωισμός, δε φίλε. Εντάξει, 100% και αργήσαν κιόλας. Λοιπόν, άμα δεν θυμηθώ κάτι άλλο, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Άλλη μία για να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Από Αθήνα παίρνω, παιδιά. Αθήνα τηλεφωνώ. Είναι μεγάλη, θα λέει συνοικία. Σαλαμίνα, φίλε μου. Από τη Σαλαμίνα, τον Καβαθιώτη, τα φιλιά μου. Για λέγε. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που λες. Για μένα οι προτεραιότητες της ομάδας, ανεξάρτητα τι θα κάνει ή όχι, είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου, γιατί επιτέλους βρήκαμε ένα προπονητή που φτιάχνει παπάδες και είναι και μάγος, όχι τόσο για το θέμα με το πώς παίζει η ομάδα, αλλά πραγματικά δεν είναι μάγος ένας προπονητής αμαστρός στον Ουάρντα? Εγώ λέω ναι. Μα δεν είναι μόνο ο Ουάρντα, ρε. Έχει ανεβάσει επίπεδο. Και δεύτερον, αυτός που δεν πρέπει να φύγει, και ανεξάρτητα από αυτό που έλεγε ο προηγούμενος, ότι αν θα μας τα φέρει δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, είναι ο Πέλκας. Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχεις λεφτά, παίρνεις παίχτη και καλύτερο από τον Βέρμπλουμ. Αλλά τέτοιο παίχτη, ο οποίος πίνει να γίνει και προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να έχει την ψυχή του ΠΑΟΚ, όχι, δεν παίρνεις.
Δεν αγοράζεται δεν αυτό, αδερφέ. Δεν αγοράζεται αυτό. Δεν θα αγοράζεται, σου κάτσει μπράβο. Μία στο τόσο σε τύπους Βιερίνια. Συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Και, και πρόσεξε με, γιατί εγώ δεν έχω καμιά πρεμούρα με τους Έλληνες και τους ξένους. Για μένα, όποιος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ας είναι από τη Ζουαζιλάνδη, όταν τα δίνει όλα, για μένα είναι ο αδερφός μου, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για μένα, επειδή είδα και το παιχνίδι με την Λοκομοτίβ που έπαιξε η Σπαρτάκ, ήταν το θέμα, πραγματικά το ποδοσφαιρικό και μόνο, ανεξάρτητα από την ομάδα, κατά πόσο δηλαδή στο σκάκι τι θα κάνει ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά χθες και θα τα πάει ακόμα καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το τέτοιο. Το ταβάνι, όπως λέω εγώ προσωπικά, του ΠΑΟΚ είναι όταν θα φτάσει το λαό και θα ξεπεράσει το λαό του. Γι' αυτό και ο κόσμος θες, ακόμα και στο 2-0 φώναζε, γιατί έχει αρχίσει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει με την ομάδα. Έτσι, έτσι του αρέσει η ομάδα. Τη γουστάρει την ομάδα ανεξαρτήτως σκορ. Όταν δεν αλλάζεις ομάδα, περνάει ο καιρός και αυτοί που παίζουν σε αυτή είναι πιο δικοί σου. Όταν αλλάζεις 15 παίκτες στη σεζόν, δεν προλαβαίνεις να δεθείς με την ομάδα. Και βέβαια δεν προλαβαίνει και ποτέ να γίνει ομάδα-ομάδα, εντάξει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα, ποτέ δεν θυμάμαι, επειδή εγώ πρόλαβα και την ομάδα της δεκαετίας του 70, ποτέ δεν θυμάμαι να κοιτάω στον πάγκο και να βλέπω παίχτες τέτοιου επίπεδου. Πραγματικά. Εναλλακτικές φοβερές. Εκτός, εντάξει, από το αριστερό μπακ που λέμε και τα λοιπά, το οποίο αν το καλύψουμε με τον Κωστάκη το Σταφυλίδη, που νιώθει και αυτός και το νιώθουμε και εμείς. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε. 100 φορές καλύτερα, έτσι. Να δαγκώνει και αυτός λαιμούς να είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τους προλόγους και τα παραμύθια και θα φάτε ξύλο και έτσι και τα λοιπά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ το 89 μπήκε χωρίς εισιτήρια και έπαιζε 2,5 ώρες Πετροπόλεμο στο Καραϊσκάκι, ας πούμε. Έτσι, δεν μασάει από τέτοια. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε λίγο στα μηνύματα για να δείτε τα έχουμε αφήσει πίσω. Εμφανίστηκε φυσικά ο αγαπημένος. Για ξεκινά. Τον ΠΑΟΚ εκτός δεν το φοβάμαι. Παιδιά, σήμερα απαντάει και ο Σουηδός. Μπλα μπλα, άστο Σουηδό. Παιδιά, εγώ πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Αν με πείσει ότι πρέπει να παίζει βασικός και άσπα να παίξει. Αν δεν έρθει. Από εδώ πάνε και άλλοι. Από εδώ πάνε και άλλοι, μην το πω αλλιώς. Παιδιά, καλημέρα. Τους έχουμε και εκεί που μάλλον ροντέο θα είναι. Και εκεί, Σταύρο, μην βάζει φίλο τραπέζι. Συνέχεια το ακούω τηλεφωνικά. Ήρθε και το μήνυμα, κατάλαβε. Ήρθε το μήνυμα. Ο 203. Αδερφός. Πανηγυρίζει μαζί μου, αγκαλιά. Είμαστε νοητά αυτή τη στιγμή. Γιούπι, ζήτω. Επιτέλους ο εφιάλτης του δίσκου που γλιστράει απειλητικά από το χέρι του δισκοβόλου Κρουμπάλη θα πάψει να με κρατάει άγρυπνο τα βράδια. Εύχομαι να πάρουμε έναν κανονικό παίκτη, λέει ο ανακουφισμένος 4. Καλά, Κρουμπάλη θα λέτε και θα κλαίτε. Θα ξαναβριστεί ο παίκτη, θα τρέχει να πηδάει στα rebound, να μαρκάρει playmaker να κάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα βρεις αν άλλο. Δεχόταν να παίξει με κόλλα του handball, μπορεί να έκανα και την πέτρα την καρδιά μου, τώρα όχι. Okay. Άκουγα ραδιόφωνο, καλησπέρα, λέει ο φίλος 476. Άκουγα από ράδιο παράλληλα χθες το πέναλτι μας τρένανες. Περίμενα την εκτέλεση και σε ακούω να λες ότι το απέκουσε. Όχι, ρε, κάτι τέτοιο δεν είπε στο πέναλτι. Στο πέναλτι ήταν πολύ ήρεμος. Μετά λίγο χάθηκε η κατάσταση. Όχι, ρε, εκεί στο Κρέσπο, κοίτα να δεις. Όσο καλή είναι η απόκριση του Πασχαλάκη. Α, για το πέναλτι που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Ναι. Okay, ναι. Καλά, εκεί είναι αποθέωση τώρα κανονικά. Εντάξει, ναι. Άστε, εκεί είναι. Ναι. Εκεί είναι. Εκεί πάει μπάλα δοκάρι. Κάνει ο Κρέσπο αμυντική καράτε kid κίνηση. Ντάνιελ Σαν πιάνω μυγάκι με ξυλάκια και τέτοια. Εντάξει. Και πάει ο Βαρέλα ο Άντρος και κάνει και τρίπλα. Ναι. Ρε Βαρέλα, διώξε την πόρνη. Διώξε την αγόρι μου να πάθουμε κάτι κεφαλικό εκείνη την ώρα. Και εμείς τρελαθήκαμε 4-76. Χορηγή. Μια χάρη στη Λία παίρνει στο πρώτο πασκετμπολίστα που κάνει σέντρα. Χορηγή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24. Συνεχίζουμε με τις γραμμούλες ανοιχτές. Έχουμε φίλο περιμένει. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είστε, κύριε. Κοίτα, είσαι ο κατάλληλος να πεις αν είσαι εσύ ή κάποιος άλλος. Είσαι εσύ. Σταύρο, θεωρώ ότι αδίκησες έναν παίκτη με την κριτική σου. Ποιο να είναι. Όχι, βασικά είπες ότι ο Πέλκας είναι ο κορυφαίος, αλλά κατ' εμέ χθες επικός ήταν ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα, φίλος, το πρώτο 20 λεπτό δεν συνάντησε αντίπαλο. Θα τα λέμε ναι, άλλο. Ναι. Τον αγαπάμε, αλλά και κακό στο build-up. Είναι 90 λεπτά το παιχνίδι. Μετά είναι απίστευτα καλός.
Μετά είναι δεν έβρισκε και αντίπαλο, αλλά θεωρώ πως προσπαθούσε λίγο να καλύψει και τις αδυναμίες του Χατσερίδη στο πρώτο εικοσάλεπτο που ήταν εντελώς τα χαμένα. Ο Χατσερίδης δεν ήταν τόσο κακός στις τοποθετήσεις του. Απλά είναι αργός και οι αντιδράσεις του ήταν αργές. Αυτό ήταν και εκείνοι τον πήγαν πολύ καλά χαμηλά που είναι πιο αργός. Ναι. Κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Κοίτα, αυτοί όταν βλέπουν τον Χατσερίδη στην εντεκάδα δεν βάζουν τον Ζελουίς που είναι πιο βαρύ φόρ και βάζουν τον Ανδριάνο που είναι πιο κινητικό φόρ. Ναι. Αν και αυτοί το πήραν και λίγο λάθος, δεν το πήραν στην πλευρά, ας πούμε, να αριστερά που ήταν ο Κρέσπο, δεν προσπάθησαν να χτυπήσουν από εκεί, δεν πλευροκοπήσαν τόσο πολύ. Πάντα από αριστερά παίζουν αυτοί. Με κομπάρο φρόνες. Ναι, θα μπορούσαν τον προμήρα να το βάλουν δεξιά, τέλος πάντων, εντάξει. Που κάποιος δεν ήταν λίγο πλόνος. Τι άλλο θα ασχοληθώ. Ένα δίλημα. Ναι. Και επίσης δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πριν το ΠΑΟΚ Σάλκε, είχες κάνει ένα Facebook Live που έλεγες ότι ήρθε η ώρα ο ΠΑΟΚ από Πανθεσσαλονίκης να γίνει πανελλήνιος. Ναι. Ο όμιλος. Mm-hmm. Νομίζω πως επιτέλους ήρθε η ώρα να το δείξουμε ότι είμαστε πανελλήνιος όμιλος και έπειτα και πανευρωπαϊκός, εντάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ ρε φίλε, αν είμαστε σοβαροί ποδοσφαιρικά έχουμε όλα τα στοιχεία που, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, βλέπεις ας πούμε και τους άλλους κάτω, προσπαθούν να ανεβάσουν τους οπαδούς, ξαφνικά ο άλλος έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρει και για τον άνθρωπο που στα ρεπορτάζ δεν έπαιξε ποτέ ας πούμε. Αλλά μην, αυτό είναι όλα, το επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό μας ενδιαφέρει βασικά. Ακριβώς. Ναι, αλλά ο άλλος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ανέβει. Γιατί βλέπετε το αγωνιστικό, δεν βλέπετε. Δεν μας ενδιαφέρει, ας είμαστε εμείς καλά αγωνιστικά και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι ακόμα. Κατ' εμέ, μετά το πρώτο 20 λεπτό, πιο πολύ ο ΠΑΟΚ πλευροκόπησε, δεν πήγε από τον άξονα. Έκανε τις αλλαγές παιχνιδιού στην αδύναμη πλευρά της αμυντικής της... Ναι, γι' αυτό. Αφού ο Πρόμες δεν μαρκάρει. Από εκεί γίνεται όλη δουλειά. Τέλος πάντων, έγινε. Άιντε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πλεύρο. Κάτι εκεί μας στέλνουν, δεν έχω τα γυαλιά μου, τα άφησα έξω. Γιατί? Τι ωραίο αυτό το Instagram, φίλε, το είδες, την έβαση η άλλη. Να ξέρεις πως είναι ο κόλος της ακριβώς όμως, μην χάσεις. Πλάγια, όρθια στα τέσσερα. Ναι. Αυτό που κάνει το Instagram, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Και θα σου κάνω ένα κοντινό σε αυτή να δεις. Δηλαδή, πιστεύω, φίλοι, ότι. Τι να σου καταλάβει το, πού πήγε, ρε. Έφυγε, ρε, φίλε. Παιδιά, γιατί περνάει ο χρόνος, αφού το πάτησα ως σημαντικό. Γιατί έγινε αυτό τώρα. Το μάρκαρα. Το μάρκαρα. Έχουμε κόσμο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιώργος Σαντόσκυλο από Περιστέρι. Πού είσαι ρε κουράκι μου. Όλα εξελίσσονται καλά. Πολύ ωραία. Πιο πολλά για την ομάδα θα πούμε σε λίγο καιρό. Τώρα το μυαλό όλων πρέπει να είναι την Τρίτη. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω, Σταύρο, με αφορμή κάτι που είχες μιλήσει με έναν προηγούμενο ακροατή για το θέμα του Σταφυλίδη. Αν μπορείς να θυμίσεις τα τελευταία τηλεφωνήματα που είχαμε κάνει την προηγούμενη σεζόν, είχα ένα σκάλο με το Βιερίνια. Θεωρώ ότι η ομάδα θα ανέβει πολύ σε επίπεδο πληρότητας χαρακτηριστικών αν στο άλογο που είναι στη δεξιά μεριά, στο λιμνιό, στον υπερπαίκτη που λέγεται Πέλκας, μπει στα αριστερά του η εμπειρία στην ορθότητα επιλογών και σε όλο το πακέτο που λέγαμε και πέρσι για το Βιερίνια. Για το Σταφυλίδη αν έρθει, υπάρχει ελπίδα να δούμε τον Βιερίνια μπροστά να φτιαχτεί μια τριπλέτα. Λογικά είναι μπροστά. Ο μόνος λόγος να συμβεί αυτό το πράγμα. Ωραία. Αλλά πρόσεξε με λίγο. Ναι. Μετά δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Έχω μπει σε Σβάρα ανενεργό σε αυτή την περίπτωση. Ερκαντορία ανενεργό σε αυτή την περίπτωση. Και ο Άρντα ανενεργό σε αυτή την περίπτωση. Τι γίνεται. Του πα και του τρει backup του Πέλκα. Δεξιά δεν μπορεί να παίξει κανεί. Έχει δει και μπορεί να παίξει ο Βιερίνια. Άμα χρειαστεί. Ναι, και να κάψω το λιμνιό, δηλαδή που είναι το απόλυτο project και να κλείσω χώρο στο Ζαμπά. Όχι. Που είναι το απόλυτο project επίσης. Έχουμε θέμα γενικά. Εγώ επειδή το staff. Ναι, επειδή το staff τον λατρεύω, τον αγαπάω, δηλαδή είναι που λένε από τα λίγα, εννοείται ότι θέλω να έρθει. Εντάξει. Μπράβο. Ωραία. Εννοείται ότι το σενάριο που λες είναι το απόλυτο για ενδεκάδα. Με Σταφυλίδη Βιερίνια. Απλά σκέψου τι δυσκολία θα εμφανιστεί στο Λουτσέσκου όσον αφορά στη διατήρηση του γκρουπ. Έχεις 100% δίκιο. Αυτό θα σημαίνει συνάμα και κάποια πιθανή αποχώρηση, να μην λέμε ονόματα τώρα. Σίγουρα. Δεν θα γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Μη σου πω δύο αποχωρήσεις. Ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Κατάλαβα. Απλά η τριπλέτα αυτή μπροστά, Λιμιός, Πέλκας, Βιερίνια. Άστο, νομίζω έχει
Δεν, άστο, ούτε να το συζητά. Και αν κολλήσει και ο Ακμπόμ και δώσει ένα φόρ διαφορετικό. Έτσι, μπράβο. Άστο, αντίο ζούμε. Αυτό το πράγμα έβλεπα χθες στη Σπαρτάκ. Γιατί μπορεί να λέμε εμείς ότι η Σπαρτάκ, ας πούμε, την πιέσαμε, δεν φάνηκε στο χορτάρι. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανεβαίνει το επίτευγμα του Πάπου, είναι φοβερό το χθεσινό. Άστο, φίλε. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς την κάναμε να μην φαίνεται η ομάδα τόσο καλή. Αυτό το πράγμα που μπορούσε. Έβγαλε 5-6 φάσεις Σπαρτάκ με 3 μπαλιές καθαρά κατά της ανάπτυξης και δεν καταλαβαίναν πότε φτάσανε στην περιοχή και πήγαν να βγουν με την μπάλα στα δίχτυα. Πρόσεξε με, η Σπαρτάκ, συζητούσα με ένα φίλο μου προπονητή που την είχε δει, μου λέει σε σχέση με τη Λοκομοτίβ ήταν 40% 50% και αυτό το έχει κάτι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ακριβώς. Πώς φαίνεται όμως αυτό που είπες με τον ΑΚΠΟΜ για την πληρότητα των χαρακτηριστικών να έχεις ένα center for που ας μη σου βάζει γκολ, να μπορεί να το κουμπίσει στην μπάλα. Να βγει δηλαδή με εκρηκτικότητα 2 μέτρα πιο μπροστά από το στόπερ, όπως έκανε δηλαδή ο Αντριάνο που τον είχε επίτηδες πάνω στο Χατζηρίδη, mm-hmm. να το ακουμπήσει την μπάλα να μπορέσει αυτό να τη σπάσει στα χαφ που έρχονται, στα εξτρέμ και στα δύο γκολ μέσα είναι. Έτσι, μπράβο. Αυτό το πράγμα δηλαδή να προσθέσει. Έχει άλλα αυτός, να ξέρεις. Έχει άλλα. Δεν μαρκάρει, δεν πιέζει. Ναι, ναι. Α, δεν είναι τέτοιο τύπου παίκτης ο Ακμπομ. Ναι. Μάλιστα. Όχι ο Ακμπομ. Όχι ο Ακμπομ, ρε. Ο Αντριάνο. Εννοείται, εγώ σου λέω τα χαρακτηριστικά όταν αναπτύσσεσαι. Ο Ακπόμ Μακάρι είναι παίκτης που είναι συνεπής. Ναι, Άγγλος είναι, φίλε, δεν είναι. Αυτά τα μαθαίνουν από 2 μηνών. Αυτό να μπορείς δηλαδή να κουμπίσεις κάποιες στιγμές και την μπάλα στο center for και ας μη σου βάζει γκολ. Για να τρέχουν όλοι οι άλλοι γύρω του να μην έχουν ανάγκη να κουβαλάνε αυτή την μπάλα. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια παιδιά και με την πρόκριση στη Ρωσία θα τα ξαναπούμε με τον Βίκα μάλλον. Λοιπόν, γεια σου. Και ο Άγγελος εδώ το ίδιο ρωτάει στην ομάδα μας στο Facebook. Ποιος? Αν έρθει στα Φελίδη, ο Αντρέα θα πάει μπροστά. Είναι μία. Κοίτα, αν είναι να πας σε επιλογή στα Φελίδη που συνδυάζει ποιότητα, αθλητικά προσόντα, γηγενής και έχει όλο το πακέτο, ναι, σε αυτήν την περίπτωση αξίζει να μεταφέρεις το Βιερίνια και να χαλάσεις μία σταθερά, αλλά για να δημιουργήσεις μία άλλη και μακροπρόθεσμα, ωραία, και ποιοτικά συνετή. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά σου λέω καπάκι, δημιουργείται το θέμα ότι τουλάχιστον δύο πρέπει να φύγουν. Ναι. Ποιοι θα είναι αυτοί, όποιοι και να θα στεναχωρηθούμε. Αλλά δεν μπορείς να έχεις 6 παίκτες για μια θέση. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, ο Πέρκας θα βγει, ξέρω εγώ, να πάρει ανάσα. Θα μπει ο Άρντα στο 10, λέμε. Ή ο Μπίσεσβαρ. Ναι, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται χρόνο με σταθερά Βιερίνια μπροστά. Μπίσεσβαρ, Καντουρί, Ουάρντα, να βρεις χώρο λίγο για τον Λάμπρου σε μικρά παιχνίδια να του δώσεις συμμετοχή. Μέχρι 31 Αυγούστου λοιπόν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές καραμπόλες αν πάμε σε επιλογή στα Φιλίδη. Mm-hmm. Που αυτό θέλουμε. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν τις 20 Αυγούστου. Νομίζω μέχρι σήμερα είναι οι μεταγραφές στην Αγγλία. Θέλω να το τσεκάρουμε αυτό. Οπότε άλλες περιπτώσεις. Αν οι μεταγραφές, αν σήμερα δεν φύγει ο Μαξ από την Augsburg. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να μείνει στην Augsburg. Άρα είναι και πολύ πιθανό να μην έχει χρησιμότητα για την Augsburg ο Σταφυλίδης. Ναι. Άλλες επιλογές δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει, ρε αγόρι μου, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει να περιμένει αυτό. Ωραία. Okay. Το κρατάμε. Μπορείς να πας στη λύση Τόσκα. Που είναι και αριστερό μπακ και στόπερ, αμυντικογενής, να σου δώσει κάτι διαφορετικό από ότι ο Άντρε. Mm-hmm. Okay, και αυτό είναι λύση. Δανεικός. Όχι να πας να αγοράσεις. Ναι. Και να περιμένεις το Γιαννούλη να έρθει. Καλά, και φέτος που τον περιμένεις το Γιαννούλη να έρθει. Εντάξει, τελειώνει το συμβολίο του. Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε λίγο εδώ. Όχι. Τι είναι αυτό. Ο Λούκας Πέρεθ πήγε στο West Ham. Okay, όχι, ήταν ένα μήνυμα. Εντάξει, άλλο. Η ΑΕΚ, δεν αναφέρθηκαμε στην ΑΕΚ. Είναι πολύ λίγο εικόνα έχω, ρε φίλε. Είδα λίγο μετά, όταν έγραφα το βράδυ, όσο έγραφα, έβλεπα και δεξιά-αριστερά ναι. Τι γίνεται. Το είχε επανάληψει ο ΤΕΝΑ, νομίζω. Όχι κάτι το συγκλονιστικό, τυχερό γκολ. Δηλαδή, κάνει ένα γύρισμα σάπιο ο Λόπεθ. Και κοιμάται η άμυνα της Celtic. Αλλά έτσι είναι Παστελόνι. Αυτά. Τέτοια αυτά. Μετά έβγαλε μια καλή αμυντική οργάνωση. Δημιουργικά το γνωστό της παιχνίδι. Ναι. Υπερβολική δεύτερη κίτρινη του Γαλανόπουλου. Ναι, ναι. Από τον μπάντι του Ιταλού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι και πρώτο επίσημο μας παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι εμείς το πρώτο επίσημο μας παιχνίδι ήμασταν πολύ ανώτεροι. Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, το 1-1 δίνει αίσθηση υπεροχής για τον επαναληπτικό. Απλά θα υπενθυμίσω στους φίλους μας στους αεξίδες ότι πολλά 1-1 σε πρώτο παιχνίδι κλάψαμε. Ναι, και έχεις και μια λογική ότι ρε παιδί μου, οι Σέλτικς, οι Σκοτσέζοι, στην έδρα του συνήθως είναι πιο δυνατοί, εκτός έδρας είναι που τέλος πάντων χάνουν από τη δύναμη. Η Βρετανία αποδυναμώνεται γενικά φεύγοντας από το νησί. Αλλά και εσύ δεν είσαι Μπαρτσελόνα. Ναι. Ναι, απλά σου λέω δεν είχα, εγώ λίγο στο πρώτο ημίχρονο είχα λίγο εικόνα και αυτή ταυτόχρονα με άλλα πράγματα, οπότε δεν έχω να πω και πολλά για αυτό το ΑΕΚ. Εγώ την ΑΕΚ αυτήν δεν θα την δω σε παιχνίδι που αμήνεται, που δεν έχει υποχρέωση δημιουργίας. Αν περάσει τη Celtic θα πάει να παίξει με τη Βιντεότον π.χ. Ναι. Ωραία, για να μπει στους ομίλους. Οι Ούγγροι δεν θα πάνε... Αν περάσουν τους είδους, έτσι. Ναι, γιατί δεν θα πάνε αβέρτα, πάμε, άιντε. Δώστης, ναι. Θα περιμένουν. Έχει και Ολυμπιακό σήμερα. Έχει και Ολυμπιακό με τη Λουκέρνη. Χωρίς Νάτχο. Και για να κλείσουμε με το θέμα Νάτχο, γιατί πολλοί φίλοι μου είπανε, θα πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τι χαφ ψάχνω, ψάχνω τον Νάτχο. Σίγουρα χρήσιμος θα ήταν, δεν μας χαλάει. Αλλά δεν ψάχνω Νάτχο. Ο Νάτχο του πάω και είναι ο Μαουρίτσιο. Ψάχνω έναν παίκτη πάνω στον Κάνια, πιο aggressive. Με μεγαλύτερη ένταση. Ναι. Και αν γίνεται λίγο καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Ψάχνω έναν καλύτερο Κάνιας πιο δυνατό. Ο Νάτχο, αν κάτι δεν έχει, είναι δύναμη, εντάξει. Και ένταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Και προφανώς, αλλά... εφόσον είναι καλά, στον Ολυμπιακό θα είναι μια καλύτερη στιγμή. Αν θέλαμε, θα τον παίρναμε. Δεν θέλουμε. Πήγε στον Ολυμπιακό με 850 χιλιάρικα. Τα δίνουμε για άλλους και άλλους. Ναι. Απλά δεν νομίζω να υπάρχει. Τον οποίο τον ανακοίνωσαν Μπίμπας. Αλλάξαν το όνομά του, τον βάφτισαν ξανά. Τον Μπίμπρας. Στην επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού στο. Σίγουρα τι λέγεται Μπίμπρας. Μπίμπρας λέγεται. 100%. Ναι. Okay. Το κατάλαβα. Φίλος μου. Δεν του έκανα like. Είχα κάνει κάτι πινελί και ο κλάδο μου του Ζαβέλα που του έκανα like. Ενώ σπάνω παιδιά, συνάδελφοι είναι, κάνουν like. Τι να κάνουμε. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Μη σπάω και μα. Δεν είναι ούτε καν κουμπί, μια οθόνη πατιέται δηλαδή. Εκεί πάνω, να σου πω και τι έγινε ακριβώς. Εκεί πάνω που έβλεπε ο Κλάος. Το scroll down, ένα λοιπόν. Κολαράκι. Ναι. Α. Άμα βλέπει και τον άνθρωπο, πάτα ούτε είδε. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στην Περσεβά ότι έκλεισε. Ναι. Ωραία. Κάτω τζαβέρα, έτσι παντρεύεται και όλα στα κοντά αυτό. Τον έχει πιάσει ανασφάλεια, τι κάνουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, χαλαρώστε παιδιά λίγο. Το κλαμπ μεγαλώνει, ας μεγαλώσουμε όλοι μαζί του. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί. Γιώργος Παναγιωτίδης, εσύ συνεχίζεις κι άλλο, δεν τελειώνεις τώρα, α, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο, θα είμαστε εδώ στις 12, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, καλή συνέχεια ό,τι και να κάνετε.